Το 1917, 50 μέτρα από εδώ, μία μουσουλμάνα έψινε μελιτζάνες. Πετάχτηκε το λάδι και άρχισε η μεγάλη φωτιά της Θεσσαλονίκης. Εδώ που βρίσκομαι όμως, σε αυτό το σημείο και πάνω, το λεγόμενο τσινάρι, δεν κάηκε. Εδώ δεν μου ψήνουνε σήμερα μελιτζάνες, μου ψήσαν όμως ελληνικό καφέ, εδώ στο 10ο καπί Θεσσαλονίκης, άνω πόλης, στη Σακτούρη, το καπί τους στη Σακτούρη. Θα πω καλημέρα στα παιδιά, θα τα ευχαριστήσω και ξεκινάμε τη βόλτα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και πάμε τη βόλτα μας. Πρώτη στάση, ο Ιερός Ναός της Αγίας Εκατερίνης, χτισμένος το 1320. Θα πάμε μέσα να δούμε τις υπέροχες στιχογραφίες που έχει, να δούμε και το μέρος όπου βαπτίστηκα πριν 52 χρόνια. Είναι γεμάτη από πλακόστορτα δωμάκια, αδιέξοδα πάρα πολλά, αλλά ας πούμε λίγο την ιστορία. Εδώ μένανε επιθυμικής αυτοκρατορίας των Μέδες, δηλαδή Εβραίοι που εξισλαμιστήκανε. Το 1923 μεταξύ ανταλλαγή πληθυσμών ήρθανε μικρασιάτικες αστικές οικογένειες. Στην περιοχή υπήρχε και τζαμί και μεντρεσές. Μεντρεσές είναι το εκπαιδευτήριο. Είδατε τον πειρατή, σίγουρα. Δεν υπάρχει Θεσσαλονικιός που να μην ξέρει τον πειρατή. Ναι, αλλά όμως δεν τον έχετε γνωρίσει από κοντά, τουλάχιστον να συνομιλήσετε αρκετά μαζί του για να μάθετε περισσότερα για αυτόν. Και έτσι εμείς ψάξαμε, τον βρήκαμε και σας τον φέραμε. Κύριε Πειρατά, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, ένα διαφορετικό κυνήγι θησαυρού έχετε ξεκινήσει στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Καταρχήν να ευχηθώ καλή επιτυχία στο νέο πρόγραμμα. Το όνομά του είναι Πειρατής. Της δημοτικής τηλεόρασης. Λέει ο κύριος Γεωργίου. Καλή επιτυχία στο νέο σας πρόγραμμα, σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους σκηνοθέτες, παραγωγούς και κυρίως στη δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης και καλή τηλεθέαση στους Θεσσαλονικής και όχι μόνο. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας αγαπήσαμε τους πειρατές μέσα από την διάσημη ταινία «Οι πειρατές της Καραϊβικής». Ούτε την έχω δει. Α, δεν την έχετε δει, ε? Ποτέ? Ποτέ. Επίτηδες? Γιατί? Όχι, δεν έτυχε? Δεν έτυχε. Είχα μείνει αλήθεια στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Α, μάλιστα. Έξω και τα δαχτυλιδιά. Ίσως βγήκανε στην πορεία. Ίσως βγήκανε στην πορεία. Λοιπόν, πάντως εμείς εκεί αγαπήσαμε πολύ τον πειρατή, το θεσμό του πειρατή γενικά, και εξοικειωθήκαμε μαζί του. Γιατί η Θεσσαλονίκη στο κάτω-κάτω της γραφής ιστορικά, αν το δει κανείς, από την άλωση των Σαρακινών έχει να ξαναδεί πειρατή, μέχρι που κάνατε την εμφάνισή σας εσείς, για να μας συστήσετε διάφορους θησαυρούς της πόλης, τους οποίους, πολιτιστικούς φυσικά, τους οποίους ψάχνετε, βρίσκετε και μας τους αναδεικνύετε. Πολύ ωραία ιδέα. Πώς σας προέκυψε? Πώς με προέκυψε? Καταρχήν εργάζομαι εδώ, απέναντι από το κτίριο της Δημοτικής Τηλεόρασης, στα καραβάκια, στην Αραμπέλα, στο πειρατικό καράβι που κάνει κρουαζιέρες, και έχεις και χαιρετίσματα από τον καπετάνιο Στέφανο και από όλο το πλήρωμα. Τις ελεύθερες ώρες, κυρίως με τον κορονοϊό, είχαμε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, προσωπικά εγώ, και έχω μάθει στη ζωή μου μόνο να εργάζομαι και να ψάχνομαι. Και γι' αυτό ξεκίνησε τότε τυχαία, σκεφτήκατε, τυχαία. Πάνω στο ρεβασμό το σκεφτήκατε? Ναι, το σκέφτηκα γιατί βαριόμουν να κάθομαι. Πόσο πολύτιμος είναι ο ρεβασμός, που τον έχουμε υποτιμήσει και οι άνθρωποι βιαζόμαστε να ζήσουμε. Είναι βασανιστικό όμως, συγγνώμη που σας διέκοψα, είναι βασανιστικό όμως, γιατί καθόμασταν πάρα πολλές ώρες και ο εγκέφαλος όταν γυρνάει
μπλοκάρεις. Τέλος πάντων, και η έμπνευση ήρθε, η έμπνευση, τυχαία βρέθηκα κάπου και κάπου έκανα μία πρόταση για αυτή την εκπομπή, χωρίς όνομα, χωρίς τίποτα. Αλλά ήρθε ένας νεαρός, βγήκαμε έξω να καθίσουμε μισό λεπτό. Το λέω, έχεις κάμερα? Μου λέει, έχω. Πάμε αύριο το πρωί να κάνουμε, λέω, μια βόλτα εκεί στον Άγιο Δημήτριο, τις κατακόμβες και αυτά. Πάμε. Και έτσι ξεκινήσαμε, τον βαφτίσαμε στο δεύτερο επεισόδιο Πειρατολόγιο. Είναι ο Θοδωρής ο Αδάμος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν γνωριζόμασταν, είναι εξαιρετικός στη δουλειά του. Και φαίνεται κιόλας από το αποτέλεσμα, μιλάει από μόνο του. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και Πειρατολόγιο το ονόμασα από αυτό εδώ πέρα. Το Πειρατολόγιο, το ναι. Οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο πειρατικό, άμα το ανοίξει κάποιος και το επεξεργαστεί. Και αυτό το είδα προηγουμένως και με εντυπωσίασε, πάρα πολύ όμορφο. Αυτό μου το δώσανε από... Νομίζω. Μα είναι, φαίνεται από το εξωφυλλό του. Το αγγίζω πάρα πολύ απαλά, γιατί το... είναι θησαυρό στην κυριολεξία. Μου το δώσανε ο πολιτιστικός σύλλογος Μάνδρας Ξάνθης, mm-hmm. γιατί στην Ξάνθη, ως γνωστόν, είμαι 3 χρόνια βασιλιάς του Καρναβαλιού. Και φέτος με καλέσανε, πήγα σε 3 εκδηλώσεις εκεί στην Ξάνθη. Με κάνανε στη Μάνδρα Ξάνθη, στο χωριό που ανήκει στον Δήμο Αυδείρων. Μου κάνανε δώρο αυτό εδώ πέρα το Πειρατολόγιο και μου δώσανε και με κάνανε μέλος στο σύλλογο του. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους ευχαριστώ πιο πολύ γιατί μου δώσανε και την έμπνευση για την ονομασία του καναλιού στο YouTube. Πειρατολόγιο. Το Πειρατολόγιο, λοιπόν. Εκεί μπορεί κανείς να σας βρει αν θελήσει να δει όλες αυτές τις αναζητήσεις που κάνετε με σκοπό να ανακαλύψετε θησαυρούς οι οποίοι δεν μας είναι και τόσο γνωστοί. Ναι, εδώ πέρα όπως βλέπουμε. Θέλω να μου πείτε με ποιο ακριβώς, με ποιον τρόπο αξιολογείτε τα μέρη τα οποία θέλετε να επισκέπτεστε, με ποιο τρόπο τα ιεραρχείτε. Καταρχήν και φυσικά από πού παίρνετε τις πληροφορίες. Σίγουρα, ναι. Καταρχήν, τις επιστημονικές εννοώ. Καλά κάνετε και ρωτάτε. Σίγουρα, καταρχήν ο κόσμος άμα θέλει να βρει όλα αυτά που βλέπει τώρα στις οθόνες είναι στο YouTube. Το κανάλι είναι Πειρατολόγιο και στα ελληνικά και στα λατινικά. Αυτά εδώ είναι τα ινδικά κημητήρια που βρίσκονται στον Δεδροπόταμο. Ναι. Πώς το ξέρουνε? Ελάχιστη. Ναι, ελάχιστη. Ή το νεκροταφείο των Βογομήλων. Το Βογομήλων στη Χαλκιδόνα. Σωστό. Αλλά μου δίνεις την ευκαιρία, Μαρία, μου επιτρέπεις τον ελληνικό. Παρακαλώ. Μαρία, μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι πριν από 2 ώρες ανέβηκε στο YouTube ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο Μουσείο Βαλκανικών Αγώνων. Εκεί που είναι η Βίλα Μοδιάνο, που έγινε η συμφωνία για την παράδοση από τους Οθωμανούς της Θεσσαλονίκης. Με τον τάφο του Πασά, με πάρα πολλά. Είναι εξαιρετικός ο χώρος. Θα δει το βίντεο ο κόσμος και πρέπει αύριο να το επισκεφτούν. Αλλά οι πληροφορίες μου είναι. Τα βλέπουμε ήδη τα πλάνα από αυτό που μόλις μας είπες. Ναι, αυτό είναι, ναι. Εδώ είναι το Μουσείο Βαλκανικών, αυτή είναι η Βίλα Μοδιάνο. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ δεν κάνω φιγούρα τώρα το έργο μου, τη δουλειά μου. Απλώς λέω ότι ο κόσμος δεν τα ξέρει. Δεν το ήξερα εγώ. Απλώς εσείς δεν το ξέρατε. Να το συνδυάσω σε αυτό που μου ρώτησες. Ήρθε στο καράβι πριν από 2 εβδομάδες ένας κύριος, ο οποίος μένει ακριβώς απέναντι από το μουσείο, ο Φώτης να είναι καλά, και μου λέει: Πειρατή, έχω για σένα ένα θησαυρό, να έρθεις να τον καλύψεις. Λέω: Τι, μου λέει αυτό και αυτό. Τακ, τακ, έψαξα εγώ, το βρήκα. Αλλά γίνονται όλα με συζητήσεις. Μετά από αυτό αν εδώ. Αν παρακολουθείτε δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι θα γίνετε λίγο σοφότεροι. Και δεν θέλω να κλέψω την δουλειά σου, κύριε Πειρατή. Δεν μ' αρέσει να με κλέβουν, μόνο εγώ θα κλέβω. Δεν είναι κακό, λέει, να κλέβεις από τα κλεμμένα. Ναι, και να χαρίζεις από τα προσωπικά σου αντικείμενα. Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι γενναιόδωρα όλοι μας, με κοινή συνέργεια για την πόλη της Θεσσαλονίκης που τόσο αγαπάμε όλοι. Υπάρχουν όντως θησαυροί πολιτιστικοί, υπάρχουν μέρη τα οποία μπορεί να γεννηθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, να έχουμε μεγαλώσει και να μην έχουμε προλάβει να πάμε και κάπου. Δεν είναι μόνο η αδιαφορία, είναι και αυτή η βιασύνη που λέγαμε εγώ πιο πριν. Εγώ τώρα τα μαθαίνω. Ακριβώς. Και είναι σημαντικό αυτό που κάνεις, Παναγιώτη, και πολλά συγχαρητήρια. Τα παιδιά πώς το υποδέχονται αυτό? Γιατί τα βίντεο στο YouTube δεν ξέρω εάν προσελκύουν μικρά παιδιά. Αυτό δεν μπορείς να το δεις κιόλας μέσα από τα views. Εκτός και αν μπορούμε, έχεις βρει εσύ τη δυνατότητα να δεις τις ηλικίες. Ναι, ναι. Δεν το κοιτάμε τόσο πολύ. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ η ηλικία πάνω από 30 ετών. Τα παιδιά ούτως ή άλλως, ο πατέρας που θα το δει ούτως, και στο καράβι που έρχονται τα παιδιά, παράδειγμα τώρα και να δώσω χαιρετίσματα στη μικρή μου τη Γοργόνα την Κλειό, ναι. Η οποία ήταν στην προηγούμενη βόλτα και ναι. Είπα θα σου στείλω χαιρετίσματα Κλειό να είσαι καλά. Η Κλειό τώρα θα δει τον αγαπημένο της Πειρατή, θα τον βλέπει, θα τον ακούσει, κάτι θα κλέψει. Σωστό. Και εντυπωσιακό, πάλι σε διακόπτω, Πειρατής είμαι, επιτρέπετε. Αλήμον.
φοβερό και έξυπνο οι αγγλικοί υπότιτλοι. Θα το σχολιάζα στη συνέχεια αυτό, εντάξει, αλλά ήθελα να πούμε λίγα περισσότερα για τις πληροφορίες, μιας και σε ρώτησα για το κατά πόσο θέλεις να απευθυνθείς στα παιδιά ή όχι και το κατά πόσο είναι τεκμηριωμένα όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία επικοινωνείς εσύ μέσα από αυτά τα βίντεο και αυτό γιατί αναφέρεσαι σε ιστορικά μνημεία γεγονότα, ναι. Και όχι μόνο. Και από το ίντερνετ φυσικά, αλλά κάνω και τις γνωριμίες μου με ιστορικούς, με οτιδήποτε που θα με διορθώσουν ή θα πούνε κάποια πράγματα έχουν που ξέρουν περισσότερα. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις ιστορικών ερευνητών οι οποίοι σου απευθύνθηκαν λέγοντάς σου... Ναι, φυσικά, φυσικά, όπως και με διόρθωσαν. Κύριε Πειρατά, μήπως θα ήταν καλό... Ναι, όπως ωραία. Ένα σχόλιο, με διόρθωσε ο κύριος Γούναρης, λέω το όνομά του, ναι. Εκλεκτός, και φυσικά το δεκτήκαμε γιατί δεν κάναμε λάθος, απλώς εμείς δεν ήταν αφιέρωμα στο Λευκό Πύργο, απλώς είπαμε μία ιστορία για κάποιον κρατούμενο ότι είπε ότι θα τον βάψει άσπρο για να ελευθερωθεί. Α, μάλιστα. Και γράφει και όλο στο σχόλιο ότι μπορεί να υπάρχει και αυτό εδώ. Είναι μία φήμη. Ναι, μία φήμη. Μας άρεσε αυτή η φήμη, αλλά δεν ήταν αφιέρωμα στο Λευκό Πύργο. Όταν θα κάνω στο Λευκό Πύργο, όπως και τώρα σκοπός μας είναι να κάνουμε στο Μουσείο Μακεδονικό Αγώνα, εδώ κάτω, στο ίδρυμα, στο κτίριο του Τσίλερ, του σχεδιαστή. Έχω κάνει αίτηση, το πειρατολόγιο έκανε αίτημα. Περιμένουμε τώρα την απάντηση. Εκεί φυσικά. Όπως και σε όλα, πάμε αγκαζέ, να μου επιτρέψει αυτή, με τον ιστορικό, με αυτόν που ξέρει τα γεγονότα. Φυσικά. Για να από όλα αυτά που θα μου πει. Θα εντάξεις και συνεντεύξεις μέσα σε αυτές τις περιηγήσεις. Δεν ξέρω. Αυτά πώς είναι θα το διανθίσεις στην πορεία. Αυτά όλα το είναι ξέρεις. Με τον Θοδωρή. Ναι. Αυτός κοιτάει πώς. Το σκηνοθετικό του πράγματος. Δεν θέλουμε να το κάνουμε δημοσιογραφικό. Ωραία, θέλουμε πώς το κάνουμε... αποφάσισες αυτή την εμφάνιση. Τίποτα, τυχαία. Δηλαδή. Τίποτα, εγώ έμπορος ήμουν. Φαντάστηκες. Ναι, αυτό, καθόλου. Τι εμπορευόσουν. Με δερμάτινα είδη, αλλά δεν πειράζει. Αυτό τελείωσε. 27 χρόνια, ακόμα διατηρώ εταιρεία. 27 χρόνια είναι μια ολόκληρη ζωή. Ναι, βαρέθηκα. Κάποια στιγμή ήμουνα πολύ τυχερός, Μαρία. Ναι. Ήμουνα στη στάση μετρό της Βενιζέλου. Τέτοια τύχη βουνό. ακριβώς, μια και είμαστε τώρα στη δημοτική τηλεόραση. Δεν ήταν ιδιόκτητο να το κλείσεις και να το ξανανοίξεις σε τρία χρόνια από σήμερα. Στο κτίριο του Δημαρχείου το παλιό ήμουνα. Ακριβώς εκεί μπροστά στον πεζόδρομο του Αλκαζάρ. Ναι. Φύγατε εσείς, οι εργαζόμενοι του Δήμου. Ήρθε και το μετρό. Τέλος πάντων, ίσως ήταν να γίνω πειρατής. Αυτό. Αλλά προχωράω γρήγορα και λέω ότι ήρθα το 2006. Το 2007 Ιανουάριο μόλις άρχισε να χιονίζει ένα μέτρο στην Τζιμισκή, ναι. Μετά λιώσαν τα χιόνια, ψαχνόμουν εγώ δεξιά-αριστερά, κατέβηκα στο Λευκό Πύργο για κάποιες φωτογραφίες, δεν θυμάμαι να περάσω την ώρα μου, ούτε ξέρω, είχε πάρα πολύ κρύο. Ήμουνα, πήγα στις δημοτικές τουαλέτες, βγαίνοντας να μαζέψω τον παντελόν, είδα το πειρατικό καράβι. Ναι. Τα έχω ξαναπεί όμως αυτά εδώ. Ναι, κάπως έδεσε. Δεν τα έχω ακούσει. Έτσι, ναι. Λοιπόν. Πήγα και τους είπα, τι είναι αυτό εδώ. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν καράβια. Δεν γνώριζα. Ενώ έκανα skateboard στο Μέγα Αλέξανδρο που έλεγες προχθές με τον κύριο Μουστάκα, καλά το είπα το όνομα. Πολύ σωστά, Ευάγγελος Μουστάκας. Ναι, την έδωσα φυσικά τη συνέντευξη. Αυτές οι συνέντευξεις μου αρέσουν. Οι έξυπνες, αυτό που κρύβεται από πίσω. Mm-hmm. Αυτό θέλω να περάσω κι εγώ. Όχι το μπροστά, το πίσω. Είδα τη συνέντευξη, εκεί έμαθα εγώ skateboard. Και ευτυχώς δεν ήταν τότε, μου κάνει παρατήρηση για τα μάρμαρα, αλλά εγώ πρόσεχα, δεν τα ενοχλούσα. Τέλος πάντων, δεν τα έκανα ζημιές. Ναι. Στις ομπρελίτσες που ακόμα του Ζογκολόπουλου που ήταν στο Μακεδονία Πάλας, ναι. Και μεταφερθήκαν μετά εδώ γιατί γινόταν η έκθεση βιβλίου. Εδώ, στις καφετέρειες παντού, ούτε είχα δει καράβια. Γι' αυτό τώρα όταν περνάω, ναι. Βγαίνω έξω με τη σημαία και χτυπάω το κουδούνι για να γυρνάει ο κόσμος να βλέπει ότι υπάρχουν τα καραβάκια στο Θερμαϊκό. Αραμπέλα, ε! Αραμπέλα, ναι. Ποιο είναι το αραμπέλα, για αυτούς που δεν ξέρουν. Το αραμπέλα είναι πλοίο, το πειρατικό. Το έτσι, πειρατικό, το οποίο πειρατικό. Είναι 85 ετών, mm-hmm. Έχει χαρακτηριστεί κληρονομιά του Υπουργείου Πολιτισμού. Ναι. Βεβαίως. Είναι ωραίο. Εκεί είναι η ομπρέλα μου. Είμαι ευχαριστημένος, είναι ευχαριστημένη. Ταιριάζουν τα χνότα μας. Και βρίσκομαι εκεί. Ωραία. Και λοιπόν, κοντά σε αυτά, μεταξύ μου και τη αραμπέλα, γεννήθηκε και το πειρατολόγιο. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα πώς τα φέρνει όλα η ζωή, κομμάτι-κομμάτι, πώς δένουν σαν παζλ για να γραφτεί η ιστορία. Άλλο πειρατή, εγώ δεν θυμάμαι στην Θεσσαλονίκη να έχει κάνει την εμφάνισή του και πράγματι είναι μια πρωτότυπη. Και άμα δεις κανένα, μου το σφυρίξεις. στην Αθήνα έχουν τους τσολιάδες, ξέρεις, τους. Στα βλάχικα εκεί, στη Βάρη. Σε παρακαλώ. Έτσι, εμείς έχουμε τους πειρατές. Τι σχέση. Σε καμία, παρακαλώ. Λοιπόν, κάνεις ειδική γυμναστική για να μπορείς να σηκώνεις τα χέρια σου, γιατί μιλάμε για βάρος τώρα. Όχι, έτσι, με ρωτάνε το πρώτο, όπως ρωτάνε τα παιδάκια, αν είμαι αληθινός. Τι απαντάς? Αληθινός. Πολύ αληθινός. Αληθινός είμαι, κλειό.
Η μη διαφορά με τον Πόπτο Σφουγγαράκη ότι με γέννησε μάνα. Ενώ αυτό είναι κινούμενο σχέδιο. Έχω οικογένεια, οδηγώ αυτοκίνητο, αλλά είμαι πειρατής. Ψάχνω και βρίσκω θησαυρού. Παδί μου, έχω δει αυτό το δαχτυλίδι που φοράς και μάλλον στο τέλος. Δεν νομίζω ότι ναι, έχω χώρο, έχω χώρο, έχω. Δεν γλιτώνει. Σε κανένα μεγάλο. Στο δάχτυλό μου το πάρω κατευθείαν το χέρι σου. Κοιτάξτε τι ζήλεψε τώρα. Τι να κάνουμε. Μήπως να ανταλλάξουμε κάτι, να έχω κι εγώ ένα θύμιο από σένα. Η άλλη ερώτηση. Πολύ ευχαρίστω. Στα λόγια τώρα ζωντανά, κυρίες και κύριοι, πίσω δεν δίνω τίποτα. Εγώ να δεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, πατσίσαμε. Έκλεισε η φωνία. Τα βάρη, με ρωτάνε πώς τα σηκώνεις και τέτοια. Τους λέω, έχω σηκώσει πολλά βάρη στη ζωή μου. Με ρωτάνε γιατί δεν έχεις κλειστό το ένα μάτι. Τους λέω, άμα είχες τα μάτια μου θα τα έκλεινες. Μου λένε γιατί δεν έχεις κουτσό πόδι. Λέω, όλοι οι κουτσοί στραβοί δεν είναι στον Άγιο Παντελεήμονα. Υπάρχουν και πειρατές που είναι αρτιμελείς. Και όχι μόνο, υπάρχουν και πειρατές που τα έχουν καταφέρει. Δεν τους έβαγε το πόδι ο κροκόδηλος. Ναι, σίγουρα, είναι. Κάπτα Χουκ είναι εκείνος, άλλος πειρατής. Ναι, ξένος, φανταστικός, έτσι, στη χώρα του ποτέ. Εδώ είμαστε στη χώρα του Θερμαϊκού, ναι, ναι. Στη χώρα της Θεσσαλονίκης. Αυτά, πόσα χρήματα ξόδεψες για να τα αγοράσεις? Δεν γνωρίζω, αλλά μου δίνουν ο κόσμος. Αλήθεια? Αλλά μου δίνει μια κοπέλα που έχει τα περισσότερα αυτά εδώ πέρα, η Όλγα, να είναι καλά. Ναι. Αλλά τι να σου πω, δηλαδή μπορεί να είναι το πιο φτηνό, αλλά επάνω μου είναι... Εσύ αποφάσισες για τους συνδυασμούς, γιατί πραγματικά το αισθητικό αποτέλεσμα δεν είναι γραφικό, ενώ θα το περίμενε κανείς. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Ναι, ναι. Το πρώτο πράγμα που ζητάνε στη φωτογράφηση είναι να δαχτυλίδια μάτια. Mm. Αλλά πιο πολύ τα δαχτυλίδια. Mm-hmm. Να φαίνονται τα δαχτυλίδια. Και να επικρατεί το χρώμα του άκουα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Και το σημείο. Το κοραλί εμένα μου αρέσει, αλλά όχι. Αυτό εδώ είναι υπέροχο χρώμα. Εντάξει, όχι. Ξυπνάω το πρωί, έχω ένα τσουβάλι, βάζω μέσα, τα συνδυάζω και με κλειστά μάτια δεν κάνω συνδυασμούς. Όχι. Θέλω να μου πεις πώς μπορείς να επηρεάσεις τον ψυχισμό ενός παιδιού ερχόμενο με πολύ κακή διάθεση με τους γονείς του να κάνει μία βόλτα στην παραλία που και εκείνοι το έχουν ανάγκη να ξεσκάσουν λίγο, ειδικά τώρα με τον κορονοϊό που είμαστε κλεισμένοι μέσα. Εάν σου έχει τύχει περίπτωση να μπορέσεις να ηρεμήσεις ένα παιδί και να του δώσεις κουράγιο για κάτι. Αν δηλαδή η παρουσία σου λειτουργήσε κατευναστικά και ουσιαστικά για ένα παιδί. Σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Πραγματικά αυτές είναι ωραίες ερωτήσεις. Άσχετα με τα δαχτυλίδια και αυτά που λες το τι κρύβεται από πίσω όμορφα και ωραία. Λοιπόν, Μαρία, να ξεκινήσω πρώτον ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα παιδάκια. Με ενδιαφέρει η μάνα, ο πατέρας, η γιαγιά, ο παππούς που τα συνοδεύει. Εγώ θέλω να καμαρώσουν και να δακρύσουν οι γονείς που το παιδί τους περνάει ωραία. Το παιδάκι. Και να πάει στον Άι Βασίλη, λίγο να το βάψει το ξωτικό, λίγο τίποτε γελάει. Εγώ ναι. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα, μένει άφωνο. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει να γυρίσει ο πατέρας, η μητέρα, να γυρίσει εσύ πίσω με το παιδί σου, με το εγγόνι σου και να πείτε: πήγαμε, ρε παιδιά, στη Θεσσαλονίκη. Ένας πειρατής. Με καταλαβαίνεις, σου λέω. Πολύ. Τα κοριτσάκια, τα μικρά, να πάμε στο ρεζουμέ. Είναι σαν να βλέπουν τον πρίγκιπα του παραμυθιού που θα παντρευτούν. Ναι. Πληκτικό. Είναι και το παρουσιαστικό σου, βέβαια, ναι, που βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, σίγουρα. Εσείς οι γυναίκες είσαι ψηλός, είσαι ψηλός, είσαι επιβλητικός, είσαι αρχοντικός. Ο τρόπος με τον οποίο έχεις ντυθεί επικοινωνεί μια εικόνα επιβλητική. Μια σαμπάνια, μεγαλοπρεπή. Μια σαμπάνια κερασμένη από μένα μετά για τα καλά της λόγια. Όχι, το λέω ειλικρινά. Ξέρεις, η εικόνα στην τηλεόραση με την εικόνα της πραγματικότητας δεν έχει καμία σχέση. Όπως και με τις φωτογραφίες ισχύει το ίδιο. Εμένα, για παράδειγμα, όταν με βλέπουν στον δρόμο, μου λένε δύο πράγματα. Μου λένε, α, είστε πολύ ψηλοί. Ναι. Θεωρούν ότι είμαι κοντή. Ναι. Επίσης μου λένε, α, είστε και αδύνατοι. Ναι. Θεωρούν ότι είμαι χοντρή. Ναι. Λοιπόν. Ούτε το ένα είμαι τόσο πολύ, θέλω να πιστεύω, ούτε το άλλο, κυρίες και κύριοι. Έχω 1,75 ύψος και να μην πω τώρα τα κιλά, γιατί είναι σαν την ηλικία, δεν λέγονται. Ναι. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που φαίνεται. Άρα λοιπόν παίζει ρόλο. Θέλω λοιπόν να μου πεις. Και το τα εξής. Αγόρια. Ναι. Είναι σαν να βλέπουν. Διακόπτω πάλι για να τελειώσω αυτό. Και τα αγόρια είναι σαν να βλέπουν το στρατηγό που περιμένουν να έρθει για επιθεώρηση στο λόχο. Αυτό τώρα. Θέλω να μου πεις λοιπόν, ερχόμενοι σε σένα, σου απευθύνονται ή φοβούνται στην αρχή? Από όλα, υπάρχει ποικιλία. Υπάρχει ποικιλία. Τα κοριτσάκια έρχονται, αγκαλιάζουν κατευθείαν ή το δείχνουν από μακριά, αφήνουν το χέρι από τους γονείς. Είναι και πιο έρχονται... γενναία δηλαδή. Κατευθείαν έρχονται, κατευθείαν. Εσείς οι γυναίκες είστε, κατευθείαν. Ναι. Έρχονται, είστε πιο... Είναι ο πειρατής μου. Τα αγόρια υπάρχουν... Μαρία, υπάρχουν άτομα που φοβούνται τον Άι Βασίλη.
Υπάρχουν, το ξέρεις. Όπως υπάρχουν κλόν. Παιδιά, ναι, τους κλόουν, όπως υπάρχουν και παιδάκια που φοβούνται τον πειρατή. Εγώ το σέβομαι αυτό απόλυτα. Mm-hmm. Αλλά πάλι το ξαναλέω. Ξέρω ποιος είμαι, ξέρω τι κάνω, αλλά στην πορεία όμως τα 3 χρόνια και μετά από 5 εκατομμύρια φωτογραφίες και εκατομμύρια συζητήσεις, έχω βγάλει ένα ρεζουμέ και ξέρω ότι πιο πολύ κεντρίζω τις μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή, όσο πιο μεγαλύτερη είναι η ηλικία, τόσο πιο όμορφα λόγια ακούς, τόσο πιο αληθινά. Δηλαδή, άμα θα σου έρθει τώρα ένας 80χρονος κύριος με την pocket pie τη μηχανή που να σου πει «Πειρατή μου, την έβγαλα από το σεντούκι, να σου βγάλω μια φωτογραφία». Και ακόμα ένα παράδειγμα, όλη η παραλία που περνάω, όλοι με γνωρίζουν, όλοι με χαιρετάν και κάποιοι από αυτούς έρχονται. Γιατί πειρατή δεν με χαιρέτησε σήμερα, λέει ας πούμε το παιδάκι, ή έχουν πάρει κασετόφωνα με ηχεία. Πειρατή, πειρατή φωνάζουν. Τα γκαρσόνια όλοι έχουν διαφορετικές χαρτοπετσέτες, έχουν υπάλληλοι χαιρετισμούς διάφορους ότι να επικοινωνώ με καθένα. Δηλαδή όλοι είναι μέσα σε αυτό εδώ πέρα το πειρατικό το παιχνίδι που σε συμπαθούν και στο δείχνουν με τον τρόπο τους. Αυτό πώς σε κάνει να νιώθεις? Ψυχολογικά θέλω να πω. Λογικά σε ποιο θα δεν πρέπει, αρέσουν τα όμορφα λόγια. Συναισθηματικά αυτό το δέσιμο που περιγράφεις, ναι, να σου κάνει, να σου δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση σαν άνθρωπο. Γιατί με τον τρόπο σου, εδώ που τα λέμε, αφήνεις ένα αποτύπωμα σε αυτή την πόλη. Βάζεις τη σφραγίδα σου. Μάλιστα. Και χαίρομαι. Έχεις εκτεθεί. Ναι. Εντελώς. Και μου αρέσει. Και σου αρέσει, το έχεις αποφασίσει, ενσυνείδητα το κάνεις. Ναι. Και λες, εγώ θέλω να με θυμούνται έτσι. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο προέκυψε. Δεν φαντάστηκες ποτέ τον εαυτό σου στα 20 σου ή στα 30 σου να κάνεις κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Αφού... Είναι ένας εντελώς καινούριος κόσμος για σένα. Ναι. Ζώντας μέσα σε αυτόν τον καινούριο κόσμο, τι νιώθεις ακριβώς? Είχα την εμπειρία σαν έμπορος να έχω χιλιάδες πελάτες να συνομιλώ. Πάντα άλλη μου ιστορία. Άρεσε. Ναι. Είτε στον αθλητισμό είτε οπουδήποτε, μου άρεσε η έκθεση στον κόσμο. Απλώς τώρα όμως πιστεύω ότι. Ταυτίστηκα με αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ταυτιστείς. Ναι. Ναι. Σαν ρόλος. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι και μεγάλη επιτυχία να ταυτιστείς. Να σου φέρω ένα παράδειγμα σε αθλητές που μεγαλώσαν σε μια ομάδα. Ναι. Πήγαν σε άλλη ομάδα, αλλά ταυτίστηκαν με εκείνη την ομάδα. Δεν είναι δύσκολο, αλλά εξαιρετικό για αυτόν εδώ. Mm-hmm. Καταλάβατε, δηλαδή είναι... Εντυπώνεται μέσα, ναι, σου κάτι να για πάντα. Ναι, να ταυτιστείς. Δηλαδή, mm-hmm, ξέρεις, μπορεί να ρωτήσεις 100 άτομα τι θα θυμάσαι το Λευκό Πύργο, μπορεί να σου πει ο άλλος τον Πειρατή, το Λευκό Πύργο, τις ομπρελίτσες, άμα σου βγάλει στατιστικά. Αλλά με ρώτησες αν μου αρέσει. Ναι, μου αρέσει, αλλά επειδή τυχαίνει να έχω αυτοπεποίθηση, ξέρω ποιος είμαι, επιβεβαιώνεται αυτό που παρουσιάζω αυτό στον κόσμο. Mm-hmm. Σίγουρα κάποιοι με εντυπωσιάζουν με όλα αυτά που λένε και με την εκδηλώσεις αγάπης, όπως υπάρχουν και ακούς και διάφορα άλλα πράγματα, ελάχιστα φυσικά, mm-hmm, αλλά όχι ότι με σημαδεύουν. Περιπεκτικά σχόλια, ας πούμε, τύπου. Ναι, μπορεί να έρθει ο άλλος να πει τι τον έχει τον Τζόνι Ντεπ, αλλά εντάξει, δεν δίνω σημασία. Εντάξει, τώρα αυτό είναι χαριτωμένο. Σίγουρα δεν είναι πικρόχολο σχόλιο, ας πούμε. Σίγουρα, σίγουρα δεν είναι πικρόχολο. Όχι, ναι, πικρόχολα δεν είναι. Δεν έχει. Δηλαδή, μπορεί να βγει κάποιο και να πει ότι δεν ζήτησα να βγω με την κόρη του φωτογραφία, με την κόρη μου φωτογραφία και δεν βγήκε. Εντάξει, τώρα αυτό, μία, ναι, φωτογραφία στα 5 εκατομμύρια, ζητώ συγγνώμη αν έχει γίνει. Αλλά όχι, προσπαθώ. Είμαι τέλειος σε αυτό που παρουσιάζω και όχι μόνο τώρα και στην προσωπική μου ζωή, όπου και να πάω, γνωρίζουν, ξέρουν ποιος είμαι. Πώς φαντάζεσαι τη ζωή του πειρατή μετά από κάποια χρόνια, 5-10, την έχεις σκεφτεί? Ναι, φυσικά, γι' αυτό έκανα αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να μεγαλώσω με τα γένια μου, με τις ρητίδες μου, όσο περνάει ο καιρός να γίνομαι ακόμα πιο σοφός. Ζωντανό παράδειγμα το πειρατολόγιο. Ναι. Που εγώ αυτά που έμαθα τώρα στο πειρατολόγιο δεν τα έμαθα στο σχολείο στα 6 χρόνια που πήγα. Να λέμε την αλήθεια. Χαίρομαι που τα μαθαίνω, ναι, και μ' αρέσει που τα αφηγούμε στους άλλους. Mm. Αυτό με γεμίζει. Φυσικά το παρουσιάζει πάρα πολύ και ωραία ο Θοδωρής ο Αδάμος. Να, μια παρένθεση και μπράβο του. Που έχουμε μια άψογη συνεργασία. Τόσο άψογη η Μαρία που φαντάζομαι ότι στο 5ο επεισόδιο έμαθε που μένω, γιατί δώσαμε ραντεβού να πιούμε ένα καφέ, και στο 8ο επεισόδιο έμαθα ότι που μένει. Δεν έχουμε. Συναντιόμαστε. Μαγικό. Συναντηθήκαμε, ναι, έξω για ένα τσιγάρο, ας πούμε. Τον είπα, πάρε τη μηχανή, έχεις, πάμε. Ναι. Συναντιόμαστε, μιλάμε στο τηλέφωνο 5 λεπτά πριν το γύρισμα, κάνουμε το γύρισμα. Ποτέ δεν κοιτάω τι γυρίζει.
Και ποτέ δεν έχω δει ένα βίντεο, το βλέπω μόνο τη στιγμή που ανεβαίνεται στο YouTube. Έχω πλήρης τυφλή εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Εύχομαι, μπορεί να χωρίσουν οι δρόμοι μας μετά από κάποιο καιρό, αλλά εύχομαι ό,τι καλύτερα για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί και με βοήθησε σε αυτή την προβολή. Θα πεις, επειδή εσύ δεν το βοήθησες, δεν έχει σχέση. Εγώ είμαι η λάμψη. Αυτό είναι τα εργαλεία. Το ξέρεις πολύ καλά και εσύ που είσαι εδώ. Φυσικά. Ενδεχομένως θα πας και ταξίδια εκτός Θεσσαλονίκης ίσως. Δεν ξέρω, αναλόγως. Τώρα, μετά από αυτό που κάναμε σήμερα, ο επόμενος στόχος είναι, θέλουμε να μπούμε μέσα στο Λευκό, στον Άγιο Δημήτριο. Έχουμε κάνει αίτημα, περιμένω από την Ιερά Μητρόπολη να μου δώσει να δείξουμε αυτά όπως τα παρουσιάζω με τον δικό μου τρόπο, γιατί είναι και οι γιορτές τώρα του Αγίου Δημητρίου. Αλλά θέλω να πάω, σήμερα μίλησα, σε ένα πολύ ωραίο μουσείο ναυτικό που υπάρχει στο Λιτόχορτο. Ήξερες? Όχι. Κι όμως υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ναυτικό, οι οποίοι λιτοχωριανοί είναι αυτοί που βοηθήσαν τον Ναύαρχο Βότση για τη βύθιση του πλοίου αυτό, του τουρκικού. Αυτό το ξέρω. Δεν το ήξερα αυτό που εγώ. Δεν ήξερα. Ναι, είναι το ναυτικό μουσείο, γιατί δεν έτυχε ποτέ να το επισκεφτώ. Σήμερα μίλησα με τους ανθρώπους, περιμένουμε άδεια. Πάρα από πολύ ενδιαφέρον. Πέρα, είναι να ταιριάξουν οι ώρες μας. Εγώ θέλω, αν μπορούμε, να μας βοηθήσει ο σκηνοθέτης να δούμε εκείνο το βίντεο. Με τις ευχές που έδωσες για τη νέα σχολική χρονιά στα παιδιά. Και μάλιστα επέλεξες να πεις διάφορα ονόματα, ελληνικά και ξένα, γιατί στο πιστεύω σου ανήκει αυτή η συλλογιστική, αυτή η φιλοσοφία, πως θα πρέπει να ζούμε όλοι μαζί, αγκαλιά, μικροί και μεγάλοι, κάτω από ειδικές συνθήκες όμως. Όχι. Όχι. Το βίντεο, άμα το δει ο κόσμος, που το έχουν δει πάρα πολύ. Δεν θέλω τα πλάνα, θέλω το βίντεο, ξέρει η Μαρία, θα σου το πει. Θα ακουστεί, ας πούμε, και η φωνή που μιλάω, τα ονόματα και όλα αυτά. Ναι, να πω τον κόσμο ότι το βίντεο αυτό το έκανα λόγω ότι είμαι ο βασιλιάς του Ξαθιώτικου Καρναβαλιού τα τελευταία 3 χρόνια. Έκανα ένα βίντεο για να ευχηθώ τα παιδάκια του νομού Ξάνθης, τα οποία, όπως γνωστόν... Με την Ξάνθη πώς βρέθηκες, πώς συνδέθηκες? Ως γνωστόν υπάρχουν πομακοχώρια, υπάρχουν μουσουλμάνοι, είναι σχεδόν οπότε, μισός-μισός. Και είπα να πω και Μαρία και Γιάννη και Χουσέιν και Ιμπραήμ και τα χωριά που ακούγονται τα μισά είναι τα Κυμαίρια, τα Πομακοχώρια πάνω, η Σμύθη, ο Εχήνος. Δεν θα ακούγονται αυτοί μόνο για την καραντίνα που τους κλείνει, που κλείνανε. Υπάρχουν και σχολεία. Ναι. Αυτό. Η σύνδεσή σου με την Ξάνθη πώς έγινε? Τίποτα. Καλά που με έκανες αυτή την ερώτηση. Γιατί... Ποιος φταίει, ξέρεις? Όχι. Φταίει τώρα. Βαριά κουβέντα. Φταίει. Γιατί φταίει? Μέσα σε εισαγωγικά. Η Πόπη Αστεριάδου. Αλήθεια. Δεν το ξέρει. Πριν από 3 χρόνια στο Facebook γράφει, είδε την αίτηση για τη Βασίλισσα του Καραβελιού της Ξάνθης και γράφει, αν το θυμάται, δεν το μιλήσαμε ποτέ, δεν της το είπα ποτέ. Και... Που είναι τώρα σίγουρα. Ναι. Και λέει, και γράφεις, Πόπη, άμα μας βλέπεις τώρα αυτή τη στιγμή, γράφεις ότι α, μεγάλη ευκαιρία, θα πάω να κάνω την καλή μου στην Ξάνθη. Και εγώ το κοίταξα και λέω, καλά, ακόμα δεν κάναν αυτοί. Διαγωνισμό. Δεν ήξερα τίποτα, μην νομίζεις. Ενώ έχω έναν φίλο κολλητό στην Ξάνθη, είχα πάει μια φορά, ούτε θυμάμαι καθόλου. Και κατευθείαν δίνει εντολή ο εγκέφαλος, στέλνω ένα email και γράφω. Και τους άντρες, μανάδες τους γέννησαν. Κάνω επίσημη αίτηση να ζωντανέψει ο βασιλιάς του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού. Είχαν αυτοί ένα θρακιώτη που είναι το άρμα που μπαίνει στην Ξάνθη. Ναι. Ψάχτηκα εγώ στο επόμενο πεντάλεπτο, στο έκτο λεπτό τους έστειλα το μήνυμα. Την επόμενη μέρα πήρανε το μήνυμα, όμορφα και ωραία. Σε 3 μέρες ήρθε ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού τότε, ο κύριος Λίρατζης, και ήρθε στο καράβι εδώ πέρα. Είμαι 3 χρόνια εκεί. Τους λατρεύω, με λατρεύουν. Δεν ξέρω φέτος τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Και τώρα να σταματήσω. Οι αναμνήσεις μου είναι, με έχουν γεμίσει σαν άνθρωπο. Ακόμα και πριν στο καράβι ήταν από την Ξάνθη άτομα, οικογένειες που έρχονται, βλέπουν τον βασιλιά, βλέπουν τον πειρατή και εγώ χαίρομαι που βλέπω αυτούς. Για πάμε να δούμε αυτό το βίντεο. Φίλε μου πειρατή, ποιος είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός που βρήκες? Ο πολυτιμότερος όλων των θησαυρών που βρήκα ποτέ, φίλε μου Χριστάκη, από την παλιά πόλη της Ξάνθης, είναι το σχολείο. Στο σχολείο έμαθα να γράφω, Αναστασία και Δέσποινα, από τη Μάντρα. Στο σχολείο έμαθα να μετρώ, φίλοι μου Χουσέιν και Ισμαήλ από τον Εχήνο. Έμαθα άθληση, έκανα φίλους. Εύχομαι σε όλα τα παιδάκια που θα πάνε σχολείο στο νομό Ξάνθης, στη Σταυρούπολη, στα Κυμαίρια, στην πόλη της Ξάνθης, στο Πολύσιτο, στον Εχήνο, στη Σμύνθη, στο Πόρτο Λάγος, στη Γεννησαία, καλή σχολική χρονιά. Με υγεία. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να φροντίζετε τους εαυτούς σας. Και το κυριότερο απ' όλα, ακούμε το δάσκαλο και τη δασκάλα.
Μόνο έτσι θα φτάσουμε στο συμφούκι της μάθησης. Και να θυμάστε, στο τέλος, πάντα μόλις χτυπήσει το κουδούνι, έξω την αυλόπορτα θα μας περιμένει μία αγκαλιά. Υπέροχο, υπέροχο. Αυτό είναι το κοινωνικό μήνυμα βεβαίως. Ναι. Γιατί υπάρχουν, με έναν τρόπο, λειτουργείς και ακτιβιστικά, έτσι. Δηλαδή, επικοινωνείς κοινωνικά μηνύματα όταν χρειάζεται. Ακούω να ακούτε τη δασκάλα και το δάσκαλο. Ναι, δεν είπα για μάσκες. Είναι μία και συμβουλή. Δεν είπες για μάσκες. Όχι, γιατί δεν ήθελα να μπω σε αυτό το παιχνίδι. Έκανες πολύ καλά. Από τη στιγμή είναι... που είπα ότι να ακούτε το δάσκαλο και τη δασκάλα. Αυτά είναι επικίνδυνα παιχνίδια. Αυτό που είπα. Όχι, να ακούτε το δάσκαλο και τη δασκάλα. Αυτό είναι εξαιρετική συμβουλή. Ναι. Γι' αυτό είπα λοιπόν. Είναι ένα όμορφο κοινωνικό μήνυμα. Φυσικά ο σεβασμός στη δασκάλα και στο δάσκαλο, στο πρόσωπο αυτό το οποίο είναι ιερό για τον καθένα μας, θα έπρεπε να είναι δεδομένος. Αυτό τουλάχιστον ίσχυε παλιά. Τώρα οι κυρίες έχουν αλλάξει. Αλλά never mind. Εγώ αυτό που ήθελα να σου πω είναι το εξής. Έχεις αντιληφθεί ότι είσαι ένα εξαιρετικό τουριστικό προϊόν ο ίδιος? Έτσι πιστεύω και έτσι θέλω να είμαι. Καμαρώνω που με το ποιον κάνω τρόπο για την θα ήθελες να σε αξιοποιήσει η πόλη σου, οι φορείς της πόλης σου? Καταρχήν να πω κάτι για το βίντεο για να μην αδικήσω τους ανθρώπους. Ναι. Στην κάμερα από πίσω ήταν ο Παναγιώτης ο Περπερίδης, ο γνωστός εδώ στη Θεσσαλονίκη με το γιο του. Και το μοντάζ έγινε στην Ξάνθη από τον Γιώργο τον Γκράλη, ο οποίος κάναμε το διαφημιστικό για να έρθει ο κόσμος στην νυχτερινή παρέλαση, που είναι όλοι τους αυτοί εξαιρετικοί και τους ευχαριστώ. Ναι. Όσο για τη Θεσσαλονίκη, δεν... το τι σκέφτομαι, αυτό το έκανα μόνος μου, το κάναμε παρέα. Θα μπορούσε να γίνει ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης εύχεται σε όλα τα παιδάκια του νομού. Καλή... απλώς εγώ τα κάνω. Όποιος θέλει κλέβει τις ιδέες και μπορεί να έρθει να πει τον πειρατή: πειρατή, θες να πούμε πέντε παραμύθια τα Χριστούγεννα για τα παιδάκια? Mm-hmm. Καταλαβαίνεις τι λέω τώρα? Εγώ πολύ καλά. Δεν έχω καμιά απέτηση. Γιατί είδα και αγγλικούς υποτίτλους από κάτω. Ναι, τα πάντα, σε κάποια τα πάντα. Από τα βίντεο, τα πάντα. Μπορούμε να κάνουμε σε ό,τι θέλετε, οποιοδήποτε υπότιτλο, να κάνουμε με το Δήμο, με την περιφέρεια, με οτιδήποτε και να πάει κατευθείαν σε όλες αυτές τις χώρες. Τουριστικό είναι το ζωντανό. Να βγει μια φωτογραφία. Φαντάζεσαι να γράφει εδώ Δήμος Ελευσίνος, ας πούμε. Δεν λέω Θεσσαλονίκης, να μην νομίζουν ότι ζητιανεύω κιόλας. Να γράφει εδώ πέρα, ας πούμε, Δήμος οτιδήποτε. Οι κακοπροαίρετοι σκέφτονται έτσι τώρα. Ναι. Και ζητιανεύουμε για όνομα του Θεού. Ναι, αλλά λοιπόν, το ξέρω, να πούμε, ξέρω, καταλαβαίνεις. Ξέρω, πούμε... ξέρω. Υπάρχουν εμπόλικοι έξω τέτοιοι. Λοιπόν, πάρα πολύ χάρηκα για την γνωριμία. Παρομοίως. Και... είσαι πραγματική Σιρήνα. Εύχομαι, ευχαριστώ. Εύχομαι να πραγματοποιηθούν όλα τα όνειρά σου. Εύχομαι να ανακαλύψεις όσους περισσότερους θησαυρούς βρεις και υπάρχουν σε αυτόν τον Άγιο τόπο που ζούμε. Και εύχομαι επίσης να είσαι τόσο γενναιόδωρος όσο είσαι σήμερα για να μας τους προσφέρεις. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι και πάλι στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης πάντα να έχει επιτυχίες. Και εφόσον προηγουμένως είπες για το τουριστικό προϊόν, εγώ, δόξα τω Θεώ, είμαι εργαζόμενος στην Αραμπέλα, είμαι ευχαριστημένος, αλλά όταν έχω ελεύθερη ώρα και μπορώ και κάνω πέντε πράγματα, είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε δήμου, οποιοδήποτε πόλης χωριού, να κάνουμε ωραία, όμορφα πράγματα, όλα με συζήτηση. Εξαιρετικά. Τα σέβη μας. Διαφημιστικό διάλειμμα. Σ' αγαπώ
φωτιά τα μάτια σου είναι πιο γαλάζια κι απ' τον ουρανό. Αγαπή μου, πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Αγαπή μου, πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Λοιπόν, όπως πολύ καλά καταλάβατε κυρίες και κύριοι, τώρα θα κάνουμε ένα εξαιρετικό, ελπίζω, αφιέρωμα με δύο συγκλονιστικούς καλεσμένους που έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα εδώ στο στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης της Θεσσαλονίκης, που δεν είναι άλλοι από τον κύριο Άλκη Κακαλιάγο και τον κύριο Βαγγέλη Κουτσοτόλη. Καλωσορίσατε και οι δύο, μέλη των Olympians, και θέλω να σας ρωτήσω έτσι τώρα με το καλησπέρα σας. Πώς νιώσατε που είδατε αυτές τις φωτογραφίες μετά από αρκετά χρόνια, εκτός και αν κάπου στο σπίτι σας καμιά στιγμή σας έρχεται έτσι μια νοσταλγία και πάτε σκαλίζετε φωτογραφίες για να θυμηθείτε πώς ήσασταν νεότεροι. Οπωσδήποτε όταν τις βλέπουμε τις φωτογραφίες αυτές χαιρόμαστε, θυμόμαστε τα ωραία χρόνια που περάσαμε τότε, που ήταν ωραία, ήμασταν τυχεροί η γενιά μας, έργο, διασκεδάζαμε, γλεντούσαμε. Είναι οπωσδήποτε συγκινητικές. Κύριε Κουτσοτόλη. Άλλες εποχές. Άλλες, Σας φαίνεται σαν σε μια άλλη ζωή να συνέβησαν αυτά τα πράγματα? Έχετε πάρει τόση απόσταση από το χρόνο, ας πούμε? Να πω την αλήθεια, τώρα με όλες αυτές τις καταστάσεις που ζούμε, το βλέπω σαν παραμύθι να γίνει, σαν όνειρο. Δηλαδή, απορώ και λέω, γίνανε τέτοια πράγματα τότε. Κύριε Κουτσοτόλη, εσείς? Ήταν άλλες εποχές. Τώρα, εντάξει, τώρα δηλαδή ακούνε και άλλα πράγματα τώρα οι νέοι. Δηλαδή... Αφήστε τους νέους τους τώρα, θα τους πιάσουμε στο τέλος. Για σας, βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες, νιώθετε ότι κάποιος άλλος τα έκανε αυτά τα πράγματα? Σας θυμάστε τόσο νέο, θυμάστε λεπτομέρειες από εκείνη την εποχή, πώς νιώθατε? Αυτό που ζούσατε, αν αντιλαμβανόσασταν ποιο είναι? Γιατί κακά τα ψέματα, εσείς δοκιμάσατε μία δόξα και μία δημοφιλία εκείνη την εποχή που προσομοίαζε σε τοπικό πάντα επίπεδο και σε ανάλογη κλίμακα με αυτή των Beatles. Βέβαια ήμασταν και πολύ απλοί και είχαμε σχέση με όλο τον κόσμο, τους χαιρετούσαμε. Εγώ δεν ένιωσα ποτέ ότι κάτι είμαι διαφορετικό, λέω όλοι το ίδιο είναι, άλλος μαραγκός, εγώ μουσικός, εντάξει. Η αλήθεια είναι αυτή τώρα που λέει. Κύριε Κουτσοτόλη, δεν μπορείτε να το λέτε αυτό. Γιατί, όταν έχοντας ζήσει. Κι όμως μας συνέβαινε αυτό το πράγμα. Δεν είχαμε καταλάβει τι είχαμε κάνει, τι είχαμε πετύχει, γιατί ήμασταν νεαρία παιδιά, ήμασταν. Ο Βαγγέλης τότε ήταν 17 χρονών, ήταν, τι ήτανε? 16-17. Ναι, ήτανε τόσο. Είχαμε ήδη κάνει τον τρόπο, το πρώτο κομμάτι που ηχογραφήσαμε και έγινε χάμος και εμείς δεν καταλάβαμε. Αφού αυτός ο διαγωνισμός που έγινε, θυμάμαι είχαμε κατεβεί με το αεροπλάνο για να λάβαμε, η εταιρεία μας πήρε τηλέφωνο και λέει «Ελάτε παιδιά, μια συναυλία, ένας διαγωνισμός γίνεται στην Αθήνα, ελάτε να πάμε». Ήταν η Χρυσή Βραδιά στο Παναθηναϊκό στάδιο. Εμείς κονόμαστε, πηγαίνουμε εκεί πέρα, κατεβαίνουμε από το αεροπλάνο. Εγώ σκέφτομαι και λέω, ρε παιδιά, δεν πάμε πρώτα από εκεί που θα γίνει η συναυλία να δούμε, λέω, τα όργανα, τι είναι, ξέρω, να κάνουμε καμιά πρόβα. Πήγαμε εκεί, ψαχνόμασταν, κανένας δεν ήταν. Ήταν κάτι νεαροί εκεί πέρα, οι οποίοι μας κοιτούσαν περίεργα. Και έρχεται ένας και με λέει, έτσι πως περπατούσαμε, λέει, εσείς τι είστε εδώ πέρα? Λέω, συγκρότημα, λέω, θα πέτσουμε. Λέει, ποιοι είστε? Λέω, οι Olympians από τη Θεσσαλονίκη. Και άνοιξε το στόμα, έτσι έμεινε, αχ. Άφωνος έμεινες, θα έρθει και κατέβηκαν από τον Άρη Σογίνη και μας κοιτούσε με... Δηλαδή τότε κατάλαβαμε όλοι μας ότι κάτι έχει αλλάξει. Αλλά όμως είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Στην αρχή, ναι, ο Βαγγέλης πάντα ήταν απλός, αλλά όλοι ήμασταν, δεν σκεφτόμασταν ότι γράφαμε ιστορία εκείνη την εποχή και δεν το είχαμε αντιληφθεί. Για να πάμε λίγο να γυρίσουμε σε εκείνη την εποχή. 17 χρόνια, 16-17. Ναι. Σχολείο. Σχολείο πήγα, τελειώσει με τεχνική σχολή. Ναι. Αν και καλύτερος μαθητής, δεν πήγαινα ποτέ σχολείο.
την εγώ ήμουν στην Καλαμαριά στο Ανεστοτέλη. Και κάθε βράδυ, πριν γίνουμε βέβαια ακόμη Ολύμπιανς, λεγόμασταν, αρχίσαμε Dream, μετά γίναμε Brahms. Μισό, θα φτάσουμε στο πώς βρεθήκατε. Όχι, την κοπάναγα από τα σύρματα. Ναι. Και... σε ποιο σχολείο? Στον Αριστοτέλη ήμουνα. Στον Αριστοτέλη, πού ήταν ο Αριστοτέλης? Δήθεν ηλεκτρολόγος μάθαινα, στην Καλαμαριά. Στην Καλαμαριά, μάλιστα. Στο ορφανοτροφείο. Α, μάλιστα. Ναι. Και εγώ την κοπάναγα κάθε βράδυ για να πάω να παίξω μουσική. Με φωνάξαν μια μουσική μέρα. Πότε? Με τον γκρουπ. Είχα... λεπτό. Τη μουσική πότε αρχίσατε να την αγαπάτε, σε ποια ηλικία, ποιο όργανο διαλέξατε? Όχι, για αρχή. Εγώ την αγάπησα τη μουσική από μικρός, την άκουγα. Ναι. Και ήμουν τυχερός επειδή ό,τι όργανο έπιανα, ναι, το έπαιζα αμέσως. Πού τα βρίσκατε τα όργανα τότε? Η πρώτη ήταν η φυσαρμόνικα. Ας πούμε. Μου, ναι, κάναν δώρο τα Χριστούγεννα και αμέσως έπαιξα. Ένα νερό κύραβα. Με την πρώτη όμως, χωρίς λάθος. Αυτό τώρα δεν είναι... Θα πεις τότε αυτά, ακούγαμε πολύ δημοτικά και τέτοια σύνορα. Ναι. Μετά άκουσα Big Band και τρελάθηκα. Οι γονείς άκουγαν μουσική? Η μητέρα μου είχε πάρα πολύ ωραία φωνή και ο παππούς μου έπαιζε φλογέρα. Έπαιζε πολύ καλή Άρα φλογέρα. Άρα ακουγόταν μουσική μες στο σπίτι? Όχι, γιατί φύγαμε, εγώ έφυγα έξω. Με το Αντάρτικο. Ναι. Επειδή με πήρε η μητέρα μου, επειδή μόλις είχα γεννηθεί 3 ημερών, με έβαλε στο Τρουβά. Ναι. Πήγαμε Αλβανία και από εκεί πήγαμε στη Τσεχοσλοβακία. Τσεχοσλοβακία. Ναι. Α, μάλιστα. Και γύρισα 11 χρονών. Ευτυχώς που ήρθα λίγο νωρίς, γιατί αυτοί που ήρθαν μετά μεγαλύτερη, δηλαδή στα 25-20, ήταν δύσκολο να προσαρμοστούν εδώ. Εγώ ήρθα μικρός και προσαρμόστηκα. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Κακαλιάγκο, ακούγατε μουσική στο σπίτι σας? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το αντίθετο ακριβώς. Ναι, όχι. Ήμουνα τυχερός. Mm-hmm. Είχα πολύ καλούς γονείς, οι οποίοι με στείλαν 8 χρονών, με γράψανε να μάθω πιάνο. Στο 2. Ναι, στην αρχή 8 χρονών στην έκανα... Στην αρχή με μια δασκάλα Γερμανίδα. Την κυρία Μπαχ. Ελληνογαλίδα ήταν, ο άντρας της ήταν Γερμανός. Μάλιστα. Και έκανα 3 χρόνια εκεί, μετά πήγα στο κρατικό 2. Ο πατέρας μου εμένα ήταν ζωγράφος. Είχε σπουδάσει στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη Σχολή Καλλοτεχνών και ταυτοχρόνως έπαιζε και βιολί. Οπότε τι πιο φυσιολογικό για αυτόν να θέλει ο γιος του να μάθει πιάνο. Και η μάνα μου έπαιζε λίγο μαντολίνο. Άλλο περιβάλλον, ναι, άλλη ατμόσφαιρα. Ναι, οφείλω να ομολογήσω, άλλο περιβάλλον, ήμουν τυχερός. Σε ποια ηλικία συναντιέστε εσείς? Όταν ιδρύσαμε τους Ολύμπιανς. Πώς συναντηθήκατε, πού βρεθήκατε για να αποφασίσετε να ιδρύσετε τους Ολύμπιανς? Εμείς ήμασταν πριν από Ολύμπιανς, λεγόμασταν Brahms. Ναι. Οι τέσσερις. Οι τέσσερις είχαμε ένα τραγουδιστή, τον Γιάννη τον... Όχι, ο Πασχά ήταν, πριν από τον Πασχά ήταν ο Γιάννης ο Φλώρος. Και έρχεται κάποια στιγμή ο Νίκος ο Λινέος. Ναι. Και όχι, ο Νίκος Ελλήνος δεν μας ήσυσε. Πού μένατε, εγώ θέλω να μου πείτε. Εσείς πού μένατε, Καλαμαριά? Εγώ τότε ήμουν στον Αριστοτέλη. Στον Αριστοτέλη έμεινε. Στον Αριστοτέλη. Ενώ εσείς πού μένατε? Που έμεινα, ναι, το σπίτι μου. Το σπίτι σας. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αγία Τριάδα, κοντά στην εκκλησία των Άγιο Ιωάννη. Ωραία. Το Χρυσόστομο. Πώς βρεθήκατε λοιπόν ο ένας από την Καλαμαριά και ο άλλος από το κέντρο της πόλης, σε ποιο σημείο συναντηθήκατε και κάτω από ποιες συνθήκες? Ναι. Ο Άλκης τα βρήκε έτοιμα. Δηλαδή βρήκε τους Brahms και ήρθε ο Άλκης και γίναμε Ολύμπιανς. Παίζαμε μαζί το καλοκαίρι του 65. Εγώ έπαιζα στην Κουίντα, ένα night club εκείνης της εποχής, και τα παιδιά οι Brahms παίζαν ακριβώς απέναντι, Αμαζόνιο λεγόταν, πώς λεγόταν, Dreamers. Στο Dream. Dreamers. Dreamers ή ναι, Dreams. Ναι, ο Νικολάης το είχε ονομάσει από το συγκρότημα που είχαμε και μαζί μου, τους, ναι, Dreamers. Ναι. Εγώ έπαιζα με άλλους, το συγκρότημα που έπαιζα εγώ ήταν Vips λεγόταν και έπαιζα πιάνο. Αυτοί παίζανε απέναντι και εγώ πολλές φορές πήγαινα και τους άκουγα όταν είχα διάλειμμα. Μάλιστα. Γιατί μ' άρεζαν οι Brahms, είχαν έναν αλλιώτικο ήχο, ας πούμε, δεν είχαν τον ήχο της ορχήστρας, τότε λέγαμε ορχήστρας. Είχανε, ναι, συγκροτηματιστικό ήχο, ήταν ψαγμένοι, δηλαδή
ο Βαγγέλης έκανε σολάκια ωραία, είχε φαντασία. Αλλά βέβαια το αστέρι το μεγάλο τότε ήταν ο Κούλης ο Καλογιαννίδης. Πολύ καλό. Ο κιθαρίστας. Ο οποίος ήταν ο πρώτος κιθαρίστας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έπαιξε μοντέρνα ηλεκτρική κιθάρα, γιατί άκουγε. Τους Άγγλους... Shadows. Ναι. Τα άλλα, πώς τα λένε, τα ξεχνάω τώρα, τα εγγλέζικα, τα group. Το Walk Don't Run, το θυμάσαι το κομμάτι που το έπαιζε. Τέλος πάντων, έπαιζε αυτό το... Τέτοια. Ναι. Μιλάμε για την εποχή πριν τους Rolling Stones. Πριν. Ναι, όχι. Οι Rolling Stones ήδη είχαν βγει και οι Beatles και αυτά. Ωραία. Ναι. Αλλά είχαν βγει και κάτι συγκροτήματα εγγλέζικα που μαζί παίζανε... με αυτού. Σάντος και κάποιοι ναι. άλλοι που παίζανε σόλο κιθάρα. Ο Κούλης, εκείνη την εποχή, όποιος έπαιζε κιθάρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, έπαιζε ακόρτα. Ναι, λίγο σολάκι. Ακόρτα και κουκουρού κουκού, ξέρω εγώ τι όλο, νοτιοαμερικάνικα, τα τρίο κτλ. Αλλά να πάρεις κιθάρα και να παίξεις με ήχο αλλιώτικο, ηλεκτρονικό, παραμορφωμένο, να τον κάνει, ας πούμε, έκανε... Το θυμάσαι, ναι, ε? Ναι, ναι, ναι. Εγώ τρελνόμουν, δηλαδή, και αυτός έπαιζε ωραία, αλλά ο Κούλης για μένα ήταν εκείνη, ήταν το αστέρι, έτσι δεν είναι, ρε Βαγγέλη. Αυτός έβγαλε και το ρυφάκι αυτό, το ταν, τα πατήπιτε, ταν, παν, πεπί, ναι, στον παν, τρόπο, παν, στον τρόπο, πα, πα. Στον τρόπο εισαγωγή. Ναι, ναι, την έκανε, ας πούμε, δηλαδή τέτοιο ήχο κιθάρας. Και το οποίο κάθε φορά που ακούσω, έχω να πω εγώ, γιατί σήμερα το έβαλα να το ακούσω πριν μπούμε στη συνέντευξη για να μπω ναι. μέσα στο κλίμα, νιώθεις ότι το ακούς πρώτη φορά. Mm. Πολύ εντυπωσιακό. Ναι. Ήταν προχωρημένο για εκείνη την εποχή. Πολύ λοιπόν, παίζω δεν τώρα... το βαριέσαι ποτέ δηλαδή, είναι φοβερό. Ναι. Παίζω εγώ ναι. στην Κουίντα. Ναι. Και κόντευε να τελειώσει η σεζόν, εμείς θα τελείωνε η δουλειά εκεί. Εγώ λίγο είχα αντίληψη, ας το πω, σαν επαγγελματίας. Mm. Εκεί πέρα δούλευα που με πληρώνανε καλά. Είσαι ηλικία? Το 65 ήμουνα 23. Πολύ μικρός για τόσο συνειδητοποιημένος. Δεν ήθελα να γίνομαι βάρος του πατέρα μου. Έβγαζα το χαρτζηλίκι μου. Ήδη και πιο πριν με όποιες ορχήστρες δούλευα. Περίφανος. 64 συναντηθήκαμε. 65. Όχι, κάνεις λάθος. Το φθινόπωρο το 65. Πάρε τον Πασχάλη για να σε πει. Γιατί θυμάστε εσείς ότι ήταν το 65? Γιατί το 65 κάναμε τον πρώτο, τον τρόπο. Τον ηχογραφήσαμε ναι. το 65 παραμονές Χριστουγέννων. Και μπαίνει τόσο το 66, αργά. Κυκλοφορεί ο τρόπος με το συμπόσιο από πίσω το Φεβρουάριο του 66 και γίνεται χαμός από την πρώτη μέρα. Λοιπόν που λέτε, και έρχεται μια μέρα... Συγγνώμη, έρχεται μια μέρα, είχαν έναν οι Μπραμς, είχαν έναν ο οποίος τον πάρει το Μωραϊτόπουλο, ένα φίλος ήταν, ο οποίος ήταν και πλουσιόπεδο της εποχής εκείνης και τους υποστήριζε σαν ναι. συγκρότημα, μέχρι και μπάσο είχε πάρει, ήθελε αυτός να παίξει, το έδωσε μετά στον Πασχάλη και έρχονται μια μέρα στην Κουίντα, εμείς τελειώναμε, ο Μωραϊτόπουλος, το έπαιζε και σαν μάνατζερ τον Μπραμς. Ναι. Έρχονται μια μέρα στην Κουίντα, αργά το βράδυ, μου λένε, έχουμε να σου πούμε, λέει, κάτι σοβαρό. Λέω, τι, λέει, ανοίγει, λέει, η Χαβάη εδώ πιο κάτω, ο Κανίδης, λέει, την ανοίγει και έχουμε κανονίσει εμείς να πάμε να δουλέψουμε εκεί. Και αυτοί δεν είχαν κανένα να πει πλήκτρα, τότε δεν υπήρχε πλήκτρα, τότε υπήρχε πιάνο μόνο. Ακόμα δεν είχαν ανακαλυφθεί τα αρμόνια, τα συνθεσάιζερ. Δεν υπήρχε το ηλεκτρονικό αρμόνιο. Υπήρχε. Από αλλά... τότε άρχιζε. Από τότε άρχιζε. Αλλά άρχιζε. Αυτοί ναι. δεν είχαν, ναι. ναι. Δεν ήταν και διαδεδομένο, ας το πούμε. Τότε άρχιζε. Ναι, ναι. Και πάνω εκεί πέρα το. Το ηλεκτρικό μάλλον. Λέει, ναι. θέλουμε έναν να έρθει. Mm-hmm. Και λέω εκεί πάνω εγώ, μέσα. Και λέει ο Πάρης ο Μωραϊτόπουλος. Εμείς είμαστε, λέει, το καλύτερο συγκρότημα, η Μπραμς, ναι. Σκίζουμε, λέει. Αν έρθεις και εσύ με λέει. Θα τους τρελάνουμε όλους. Ναι. Σε έτσι μήνες ήμασταν φίρμες. Είχαμε κάνει τον τρόπο, τον ηχογραφήσαμε και από τότε... Εσείς ήσασταν ήδη στους Μπραμς. Συμφωνείς, Βαγγέλη, με αυτά που λέω. Ναι, έτσι, έτσι. Οι Μπραμς πόσο καιρό υπήρχαν μέχρι τη στιγμή που ήρθε ο κύριος Κακαλιάγκος? Πρέπει να ήταν 1,5 χρόνο, 2. Εγώ ήμουνα, μόνο 14 ήμουνα. Και ο Πασχάλης 15. Εσύ ήταν που πέρασες ακρόαση από τον Τζάκ και τον Γκούλη.
Όχι. Ο Πασχάλης πέρασε ακρόαση από τον Τζάκη τον Κούλη, νομίζω. Ούτε. Εγώ θυμάμαι αλλιώς την ιστορία. Κάτι λέει ο... Εγώ θυμάμαι αλλιώς την ιστορία. Ο Τζάκης... εγώ θυμάμαι ότι παίζαμε σε πρωινά στην Κουίντα και όλοι μου λένε ότι είναι διαφορετικά. Και έφυγε ο τραγουδιστής που είχαμε, πήγε η Γερμανία. Ο Αγερινό. Ναι, ο οποίος ήταν μεγάλος και λέει: εγώ παιδιά δεν το κάνω για πλάκα. Εγώ πρέπει να δουλέψω γιατί ήταν 28-30 χρονών. Ναι. Και έφυγε και εκεί πάνω λένε: ποιος μπορεί να τραγουδήσει. Και η παρέα του Πασχάλη, ήταν μια παρέα 6-7 άτομα, τον έβγαλε να τραγουδήσει. Ναι. Εγώ αυτό θυμάμαι. Τώρα οι άλλοι μου τα λένε αλλιώς. Ναι. Και ανέβηκε ο Πασχάλης τραγουδήσει και έτσι γίναμε. Και ήρθε στη θέση του Γιάννη και γίναμε. Και Brahms... παραμείναμε Brahms. Ναι. Και ήμασταν περίπου 1,5 χρόνο μαζί. Πηγαίναμε Νάουσα, στο φαγητό των Μακεδονικών. Στο φαγητό εδώ πάνω, ναι. Εκεί, ναι. Και εκεί έγινε η ακρόαση. Όχι, όχι, γιατί. Κοίταξε, εμείς είχαμε μια παρέλαση. 25 Μαρτίου, νομίζω ήταν, ή 28. Και έρχεται ο Κούλης και ο Τζακ, που το λέει το Δημήτρη, και μου λέει: θέλουμε να κάνουμε συγκρότημα. Θες να παίξεις? Λέω: βέβαια, λέει. Παίξε μας κάτι. Λέω: τι θέλω να σας παίξω. Μετά αυτή, βέβαια. Ναι. Λέει: το Petit Flair. Α, ναι. Για σαξόφωνο, βέβαια ήταν. Όχι, κλαρίνο έπαιζα. Με κλαρίνο άκουσανε. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν άκουσα. Καλά, ρε, δημοτικό συμπρόσωπο. Όχι, το Petit Flair. Το Petit Flair είναι πλαίνο, ένα εκπληκτικό κομμάτι το οποίο έχει σαξόφωνο, βέβαια. Όχι, αλλά πλαίνο, και μπορεί να το αναδείξει κιόλας. Είναι σοπράνο, ναι. Αλλά το παίζουν και με κλαρίνο. Και εγώ το έπαιξα με την πρώτη κιόλα. Mm. Το θυμόμουν λίγο τη μελωδία. Ναι. Και έτσι συναντηθήκαμε και κάναμε πρόβες. Και από τότε άρχισα ακόμα την κουπανά από τον Εσοτέλ κάθε βράδυ. Μήπως είσαι σαξόφωνο σοπράνο? Όχι, κλαρίνο. Όντως με κλαρίνο, τι λέρε. Δεν τότε είχα, γιατί σαξόφωνα στα Ροσιτέλη είχαν μόνο ένα. Δεν μπορούσα να πάω σαξόφωνο. Με ένα μπορούσα τρομπόνι. Α, να είναι. Εντάξει, εγώ ήθελα τρομπέτα τότε. Ναι. Ήμουν τυχερός λίγο. Λέει, δεν έχουμε τρομπέτα. Λέει, και έχουμε δύο. Λέει, τι το κάνεις. Λέω, δεν θέλω τρομπόνι. Και αμέσως σκέφτομαι, αν πάρω κλαρίνο, γιατί δεν είχα σαξόφωνο, είναι η ίδια οικογένεια με το σαξόφωνο. Και ναι, και αλλά τότε στα γκρουπ και στις ορχήστρες δεν παίζανε τα κλαρίνο, ας πούμε. Ήτανε όχι, μόνο σε ορχήστρες τζαζ, αμερικάνικου τύπου. Όταν πήρα το κλαρίνο, εγώ δεν είχαμε γκρουπ τότε. Αλλά λέω, για να πάω σαξόφωνο... Πότε αγοράσατε το πρώτο σας σαξόφωνο? Ω, μη χειρότερα, δεν έπαιζε καθόλου. Πότε? Μόλις πριν γίνουμε Brahms. Πόσα χρήματα? Θυμάμαι. Πολύ φθηνά. Πολύ φθηνά. Ιταλικό ήταν. Δύο... Καινούργιο ή μεταχειρισμένο? Δεν θυμάμαι, ούτε θυμάμαι κι αυτό. Αλλά το θυμάμαι ότι έκανε 2.000 δραχμές. Ήταν λεφτά την εποχή, αρκετά, αλλά βέβαια. Βγήκανε και πήρα ένα το οποίο δεν έπαιζε. Πολύ ίσως με δυσκόλευε να παίξω. Λεφτά πότε αρχίσατε να βγάζετε? Δηλαδή εκείνη με το που γίνατε Brahms. Όχι. Και ναι. Μετά. Και παίζατε. Παίζατε κάθε βράδυ ή παίζατε μόνο τα Σαββατοκύριακα? Μια τι... φορά τη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα. Και τα λεφτά δεν ήταν και χρήματα, βέβαια. Αυτά παίρναμε, ας πούμε, εγώ δεν κάπνιζα τότε. Παίρναμε και ένα καφέ και αυτό δεν είναι... Α, ήταν πολύ λίγα χρήματα. Για τους Brahms, λέτε. Ναι. Για τους Brahms, όχι για τους Ολυμπιανούς. Για τους Brahms. Οι Ολυμπιανούς από την πρώτη μέρα άρχισαν να πληρώνονται καλά. Πότε γίνατε Ολυμπιανούς από Brahms? Πότε πήρατε αυτή την απόφαση και πώς αποφασίσατε να δώσετε αυτό το όνομα στο συγκρότημα? Αυτό έγινε τον, είπαμε, το φθινόπωρο του 65. Ναι. Δηλαδή τελειώντας το καλοκαίρι ήρθαν, με βρήκαν, συμφωνήσαμε τελικά να πάω κι εγώ, αρχίσαμε. Ναι. Πρώτη εμφάνιση στη Χαβάη την κάναμε, εδώ με τον Πασχάλη έχουμε διαφωνία. Εγώ λέω ότι την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Αυτός λέει την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Τέλος πάντων εκεί πέρα. Μα, κοντά είναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Ποιος και... αποφάσισε αυτό το όνομα? Το όνομα. Ο βγήκε... Νίκος Ολυνέος. Ναι, ο νονός είναι ο Νίκος, ο Νίκος Ολυνέος. Έχει και μια ιστορία αυτό. Για αν θέλετε να σας την πω. Βεβαίως και θέλουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να τα μάθουμε όλα σήμερα. Λοιπόν... Όταν κάναμε το group και ξεκινήσαμε, ναι. Κάναμε τις πρόβες, αρχίσαμε να παίζουμε, αλλά. Το αφεντικό της Χαβάης, ο Τάκης ο Κανίδης, ήθελε να βάλει Φωτεινή έτσι. Λέει,
τι θα γράψουμε απ' έξω. Παίρνουμε παραγγελό Φωτεινή. Ξέρω εγώ ότι εμείς δεν αποφασίζαμε. Ξέρω, καθένας είχε την άποψη, τη γνώμη του κτλ. Είχατε αποφασίσει ότι θέλετε να αλλάξετε το όνομα. Όχι. Από Brahms. Όχι. Τίποτα, πλήρες αδιαφορία. Αδιαφορία, ναι. Α, εμείς, ήταν αδιάφορο αυτό. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε εγώ... πρόβες και να παίζουμε. Α, ναι, εγώ είχα ενδιασμούς. Σας λένε λεπτομέρειες. Ναι. Λοιπόν... Εγώ είχα ενδιασμούς γιατί έλεγα, ρε παιδιά, κάνουμε συγκρότημα αυτή. Θα έχουμε το όνομα ενός μεγάλου μουσουργού τώρα, Brahms. Δηλαδή, Brahms. Κάπου το ένιωθα να κοντράρει, ακόμα και με αυτούς θυμάμαι. Δηλαδή, εγώ έτσι έφρασα μια άρνηση. Οι τέσσερις ίσως δεν τους ένοιαζε καρφί τι θα γινόταν. Ναι. Οπότε, μια μέρα λέει αυτός ο Κανίδης, θέλω αύριο να έχω όνομα να παραγγείλω τη Φωτεινή. Να τη βάλω έξω από το μαγαζί. Πώς θα λέγεστε. Αύριο ραντεβού στο Αχίλιο. Το Αχίλιο εδώ, η καφετέρια που είναι στην παραλία, η δικιά μας. Το γνωστό. Ναι, εκεί πέρα κάναμε συνάντηση. Θα πάτε, θα έρθει και ο Νίκος Ελληνέος. Ο Νίκος Ελληνέος ήταν αυτός που έγραψε τους στίχους από το Συγγνώμη. Νομίζω ήταν δημοσιογράφος. Ήταν δημοσιογράφος. Δεν ήταν δημοσιογράφος. Δεν ήταν τότε κάτι, δημοσιογράφος κάτι, και μετά. Ήτανε. Όχι. Ο Νίκος Ελληνέος όχι. Ξεκίνησε τότε υπήρχε η μόδα του κομφερασιέ. Α, κομφερασιέ. Αν θυμάστε την. Δηλαδή που παρουσιάζει, που κάνει, που δείχνει κτλ. Αυτός αυτή τη δουλειά έκανε βασικά και ήθελε. Τότε πιστεύω ότι ήταν και συνέτερος με τον Κανίδη και τον Νικολαίδη στο Dreamers που παίζατε η Brahms. Ναι. Αλλά κάτι και στη Χαβάη πάλι ήλπιζε ότι θα ήταν και αυτό συνέτερος με τον Κανίδη, αλλά τελικά δεν ήταν. Τέλος πάντων, κουτσουπολιά είναι αυτά. Και έρχεται ο Κανίδη, και έρχεται ο Ελληνέος που λες, συναντιόμαστε όλοι στο Αχίλιο να βγάλουμε όνομα. Το βαφτίσετε. Εμείς μέχρι τότε όταν παίζαμε μουσική, ναι. Όταν παίζαμε, κάποια στιγμή κάναμε ένα εφέ. Εγώ επειδή έτσι πως έπαιζα το αρμόνιο ακριβώς στην πλάτη μου από πίσω, εδώ ήταν κάτι διακόπτες από τα φώτα έτσι και τα έπαιζα με το δάχτυλό μου και έκανα εφέ. Τότε ήταν μεγάλο εφέ αυτό. Σήμερα είναι φυσικά. Κάτι σημαίνω. Τα έπαιζα έτσι, είχε τρία πλήκτρα έτσι και τα έκανα, το ένα χέρι έπαιζα εδώ και τα έκανα έτσι. Και εντωμεταξύ κάναμε και ένα εφέ, το είχαμε συνοηθεί με τον Πασχάλη. Εγώ έδινα μια κλωτσιά το όργανο. Είχε τότε το βάθος, το sustain ναι. που έβγαινε. Σαν ο ήχος, το reverb, ναι. Ήταν μια σπήρα, ένα μεταλλικό, το οποίο όταν κουνιότανε έκανε κάτι στο ρίβο σαν βροντές. Θυμάσαι, Βαγγέλη. Ναι. Οπότε εγώ τι έκανα. Έσβηνα τα φώτα όλα, παπ, σκοτάδι όλοι πίστα όλοι. Άρχισαν να ψάχνουν ότι και χορεύαν έσμους, λέει τι γίνεται κτλ. Έδινα και μια κουτσιά, κουνούσα το, τράνταζα το αρμόνιο. Μπουμ, μπα, μπουμ, μπουμ, μπουμ. Εγώ αναβόσβηνα τα φώτα και αφού λίγο ησύχαζα εγώ με αυτά, ο Πασχάλης στο μικρόφωνο έπαιζε, είχε σαν τσιγαρόχαρτο. Ήταν από τα μεταλλικό, το χαρτί από τα τσιγάρα. Το πεϊτήλιγμα από τα τσιγάρα. Μπράβο, ναι. Το έτρεπε στο μικρόφωνο και αυτό έβγαζε σαν να βρέχει. Ναι. Οπότε κάναμε αυτό. Έρχεται που λες ο Ελληνέος τώρα, επιστρέφω τώρα στη σκηνή στο Αχίλιο, έρχεται ο Ελληνέος εκεί πέρα και λέει «Το έχω βρει το όνομα». Το έχω βρει το όνομα. Τι, λέει Olympians, Olympi, λέει Olympi, οι Olympi θεοί. Λέει, πού σου ήρθε, λέει, ο Καγκαλιάκος λέει είναι ο Δίας, λέει, πατάει τις βροντές, ο Πασχάλης είναι ο Απόλλων, ο ωραίος, έλεγε για τον καθένα μας αυτά, λέει και τα λοιπά. Πετιέται ο Βαγγέλης και λέει, όλα τα συγκροτήματα έχουν... Ξενικά ονόματα. Έχουν εγγλέζικα ονόματα, λέει, τι εμείς ο Ολύμπιος, δηλαδή, αυτός πάντα ήταν ξενομανής. Και το τελικά δίκιο είχε, έγινε Ολύμπιαν. Είχε λίγο δίκιο. Όχι. Ήταν της μόδας τότε, ένα φόρμα. Γιατί είχε, ναι, ήταν της μόδας, αξίστη, δεν υπήρχε κάτι στην Ελλάδα. Τότε δεν ακούγαν Μουζάκι, ο οποίος ήταν καταπληκτικός. Εμείς ακούγαμε του Beatles, Rolling Stones, μετά... Θέλουμε κι εμείς ξενικό. Σωστά. Οπότε το Ολύμπια έγινε Ολύμπια. Και κακώς. Και βαφτιστήκαμε. Βέβαια το Google, αν γράψει Ολύμπιας, σου μεταφράζει Ολυμπιονίκες. Ολυμπιονίκες. Ναι, ναι. Μα ήσασταν.
Ναι, ναι, αλλά γίνατε ναι. Τέλος πάντων. Οπότε έχει ιδέα. Οι Brahms, πόσα άτομα είχαν? Ένα, δύο, τέσσερα είμαστε. Από την αρχή ήταν 7-8. Ναι, ήμασταν και είχαμε και τρομπόνι, είχαμε διάφορα. Άρα ήσασταν 7-8 άτομα στην αρχή και μετά 4 μήνες. Είχαμε και τρομπέτα. Και οι Olympians ξεκινήσατε. Με 5. Με 5. Οι 4 ίσως και εγώ. Εσείς όμως δεν είχατε έτσι, θα έλεγε κανείς, τον αέρα του συγκροτήματος. Αυτού που θα μπορούσε να κάνει, να βγει και να μπροστά σε 10.000 κόσμο και να παίξει με μια άνεση. Εγώ κρυβόμουν, είμαι πολύ ντροπαλός. Πού ντροπαλός, Όχι, κοίταξε τώρα. Εσύ ντροπαλή. Όχι, τα παίζαμε στην συναυλία, ακόμη και τώρα ντρέπομαι. Αλλά κοίταξε, στο μαγαζί που παίζαμε είχε πολύ κόσμο και μπροστά μας που χορεύαν από την τρία δεν φαινόμουν. Τίποτα, πονηρώσαν όλα τα κορίτσια και τους. Αυτή είναι άλλη υπόθεση. Αυτό τώρα πραγματικά. Το μυαλό ότι κοίτανε. Για να πάμε λίγο και στα κορίτσια. Εσείς όταν ξεκινήσατε, πραγματικά ξεχωρίσατε από τα άλλα συγκροτήματα, σίγουρα λόγω του τραγουδιστή, ο οποίος είχε μια πολύ αισθαντική φωνή, ήταν όμορφος, πραγματικά. Σχεδόν παρά ήταν όμορφος για αγόρι εκείνης της εποχής. Γιατί στην Ελλάδα υπήρχαν έτσι λίγο πιο, πώς να πω, πιο σκληρά πρόσωπα. Άρα ξεχώριζε ο ίδιος. Και θέλω να μου πείτε, με το που κάνατε την πρώτη σας επιτυχία, που ήταν ο τρόπος, πώς σας αντιμετώπιζαν τα κορίτσια, πώς σας αντιμετώπιζαν οι άντρες, όχι τους, οι άντρες γενικώς. Λοιπόν, και πώς εσείς υποδεχθήκατε σε μια τόσο μικρή ηλικία μια τόσο μεγάλη δημοφιλία? Αν σας επηρέασε προσωπικά, εάν ξεκίνησαν έρηδες μεταξύ σας μέσα στο συγκρότημα, διότι ξαφνικά είχατε δημοφιλία, είχατε χρήματα, μπορούσατε να έχετε όποια γυναίκα θέλετε. Σας δόθηκαν όλα τα δώρα μαζεμένα και μαζί. Πάρα πολύ γρήγορα. Την απάντηση θα μου τη δώσετε μόλις επιστρέψουμε από διαφημίσεις. Γιατί όχι. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά τιμητικό το σχόλιο για την μουσική του σήματος της εκπομπής, το οποίο άρεσε πάρα πολύ στον Κύριο Τσοτόλη. Το ξέρω το κομμάτι, δεν μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Ναι, είναι πάρα πολύ είναι γνωστή Μποσανόβα. Κολακευτικό, ακριβώς. Και ήθελα... Ρεγκάτο Μποσανόβα. Ακριβώς, Ρεγκάτο Μποσανόβα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στα καλύτερα. Στα καλύτερά σας. Πλούτος, γυναίκες, δόξα. Σε μια ηλικία πάρα πολύ μικρή. Πώς σας επηρέασε τους ίδιους, θέλω να μου πείτε, και στη συνέχεια θα δούμε πώς επηρέασε και το ίδιο το συγκρότημα. Για να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Κακαλιάγκο. Ναι, τι να πω. Πώς σας είχε επηρεάσει σε αυτή την ηλικία που είσαστε όλο αυτό? Πώς το ζούσατε, η καθημερινότητά σας πώς ήτανε? Ενώ τα ευχαριστιόμασταν όλα αυτά όλοι μας, ξαφνικά ζούσαμε λίγο διαφορετικά γιατί είχαμε τόσο πάντων λεφτά στην τσέπη μας. Πολλά. Κορίτσια. Πολλά. Δεν πληρωνόμασταν και πολλά λεφτά. Ξαφνικά. Αυτά. Ναι, όχι. Στην Ελλάδα δεν πληρώνουν. Δηλαδή, ούτε και τότε. Ναι, δεν είναι. Όχι, κοίτα, σε διακόψω εδώ. Ναι, εντάξει, παίρναμε καλό μεροκάματο. Εμείς παίρναμε καλό μεροκάματο 500 δραχμές. 500 είχα πεστάσει. Που ο μισθός ενός διευθυντού τραπέζι το μήνα ήταν 2.500. Ήταν πολύ καλά χρήματα. Και δουλεύαμε κάθε μέρα. Ναι. Και τα παίρναν και από τους δίσκους. Ναι. Από τους δίσκους που κάναμε. Με ποιο τρόπο πληρωνόσασταν? Δηλαδή γινόταν χρυσός, ας πούμε. Στις 100.000 γινόταν χρυσός ή στις 50 τότε? Τότε δεν γινόταν. Ναι, ναι, οι δίσκοι, ναι. Στις 50.000 ο χρυσός. Ναι, γιατί δεν μας δώσαν για τον τρόπο που πούλησε 500 και πόσο? Δεν μας δώσαν για τον τρόπο το χρυσό δίσκο. Πήραμε για μεγάλο δίσκο, πήραμε το χρυσό και το πλατινένιο. Ναι, έπρεπε να μας δώσουν και το μικρό όμως.
Για τον τρόπο. Θα έπρεπε. Δεν δίναν ίσως ακόμα. Δεν ούτε μέχρι σήμερα. Ούτε όχι. Εμείς μας δώσαν 250.000 αντίτυπα πρέπει να κάνει. Πόσο? Ο τέτοιος τότε, ο τρόπος. Πάρα από 300.000. Και 300 μπορεί, πολύ πιθανό είναι. Έκανε πάρα πολλά. Τα πρώτα τραγούδια. Αυτό είναι πλατινένιος δίσκος, δεν είναι χρυσός. Σίγουρα, αλλά δεν μας. Αλλά τότε δεν δίνανε στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε αυτό το σύστημα. Έγινε πολύ αργότερα. Και το πήραμε ενώ είχαμε και διαλύσει το γκρουπ που έβγαλε η εταιρεία όλα, οι μεγαλύτερες επιτυχίες στον Ολύμπια σε ένα LP μεγάλο και πούλησε. Και στις 50.000 μας δώσανε το χρυσό δίσκο. Έγινε μια τελετή. Υπάρχει και η φωτογραφία. Ναι. Και ήθελα να πω ότι τότε στις 50.000 για LP μας δώσανε. Τα επόμενα χρόνια που άρχισαν πολλοί τραγουδιστές να παίρνουν χρυσούς δίσκους, τους παίρνανε για 3.000. Γιατί θέλανε να δώσουν για διαφήμιση. Μάλιστα. Δηλαδή για να ακουστεί. Και λέτε λοιπόν ότι παίρνατε καλά χρήματα. Σε τι ηλικία ήσασταν τότε εσείς? Όταν 20... αρχίσαμε να παίρνουμε χρήματα, να το 66. Εγώ το 67 θυμάμαι, με τον Πασχάλη, επειδή είχαμε τραγούδια μαζί, είχε ο Πασχάλης τον τρόπο, εγώ είχα το συμπόσιο από πίσω, το συγγνώμη, το σχολείο τότε. Οι πρώτες κυκλοφορίες, θυμάμαι, πήγαμε στην Αθήνα για να πάρουμε... Μας φωνάρισαν πάλι από την εταιρεία. Λέει, πάτε στην ΑΕΠΗ. Ξέρετε ποια είναι η ΑΕΠΗ? Βεβαίως και ξέρω ποια είναι η ΑΕΠΗ. Πάτε να υπογράψει συμβόλαιο, λέει, και θα πάρετε λεφτά. Και πήγαμε εκεί πέρα και προσωπικά εγώ πήρα 35.000 δραχμές τότε. Πάρα πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα. Ναι, ήταν πολλά για εκεί. Έπαιρνε σε ένα διαμέρισμα. Ναι. Εκεί πέρα. Κάπου πνευματικά δικαιώματα της σύνθεσης ήταν αυτά, για τη σύνθεση. Ναι. Η ΑΕΠ, ναι, πλήρωνε τα συνθετικά δικαιώματα και αυτό λοιπόν πόσο σας επηρέασε ψυχολογικά? Θα περίμενε κανείς πως έχοντας πλέον την άνεση και χωρίς κανένα άγχος, θα μπορούσατε να αρχίσετε να γράφετε μουσικές, να είστε στο συγκρότημα έτσι πιο ωραία μεταξύ σας. Χαλαρώσετε, να περνάτε καλά. Κοίταξε, καλά περνούσαμε και εμένα δεν με επηρέασε καθόλου. Δηλαδή, όπως ήμουνα και πριν, ήμουν και τότε. Δηλαδή, με τους φίλους. Εγώ τα λεφτά όλα τα τρώγω με τους φίλους. Ναι. Πήγαμε, ας πούμε, όταν πήγαμε, ας πούμε, να ακούσουμε τους Rolling Stones, τους έκανε τα εισιτήρια, τα ξενοδοχεία, όλα με τους φίλους. Περάσαμε ωραία. Ναι, δεν ήταν. Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο. Εμείς είχαμε την εξής. Σαν συγκρότημα τώρα θα μπορούσαμε να είχαμε δουλέψει ακόμα πιο πολύ από ότι αυτή τη δουλειά που παρουσιάσαμε τότε, ιδίως στην εποχή τα πρώτα χρόνια που ήμασταν πιο δεμένοι πολύ και οι πέντε μεταξύ μας. Τι σας ένωσε? Ναι. Εκτός από την αγάπη για τη μουσική, η χαρακτήρα σας ήταν εντελώς διαφορετική. Ναι, τελείως διαφορετική. Ναι, κανένας δεν κούμπωνε σε κανέναν. Ναι, αλλά ήμασταν όλοι ήπιοι και αυτό μας έδεσε. Αυτό σας έδεσε. Δεν είχαμε νεύρα, ήμασταν όλοι πολύ ήπιοι. Δηλαδή δεν τσακωρόμασταν ποτέ. Ποτέ. Δεν έγινε. Εντάξει, καμιά φορά έχουμε καμιά άποψη διαφορετική. Άποψη, δεν τσακωνόμαστε. Εντάξει. Ειδικά... Ας πούμε, εγώ θυμάμαι όταν έγραψα ένα κομμάτι, ο Άλκης λέει, τι ωραίο που είναι. Και ο Πασχάης λέει, έλα μόνο τότε. Και εγώ λέω, εντάξει, δεν πειράζει, δεν γράφω. Αυτός έχει ωραία φωνή, ξέρεις, Τραγουδούσε τότε δύο τραγούδια. Κακώς δεν φέραμε, αν ήξερα ότι θα ερχόταν, Έχω ηχογράψει. Τραγουδούσε τότε 2-3 τραγούδια ξένα. Τα έλεγε καταπληκτικά. Έχει μια μυστήρια φωνή, πολύ επιτυχημένη. Αλλά ας πούμε δεν έδινε σημασία, δεν ήθελε. Να τώρα τι είπε? Είπε ο Πασχάλης κάτι και πάει, τάφη. Λέει, άστο, τα αφήνεις. Και τώρα αφήνει, ακόμα το λέω να έρθει για ηχογράψη. Ενώ του Άλκη του είχε αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Τέλος πάντων. Εγώ τώρα θα άρχισα να τραγουδάω. Πάλι καλά. Βγάλω αργά παρά ποτέ. Να ρωτήσω. Γράφατε μουσικές οι οποίες ήταν πολύ συναισθηματικές, γιατί και η εποχή το σήκωνε, καθώς υπήρχε ρομαντισμός, υπήρχαν τα πάρτις, υπήρχαν συνήθειες όπως να βρεθείς σε ένα όμορφο κοσμικό κέντρο και μόλις αρχίσει να παίζει αυτή η μουσική, να πας να ζητήσεις από μια δεσποινίδα να χορέψετε. Βέβαια, πολλά. Λοιπόν, εσείς όμως γράψατε μουσικές οι οποίες ήταν κάτι ανάμεσα
σε μία ξένη μουσική και σε μία ελληνική. Ναι. Ένα πάντρεμα. Όχι, εγώ νομίζω ότι η μουσική είναι μία. Οι στίχοι κάνουν να είναι ξένο ή ελληνικό. Αλήθεια. Βέβαια, η μουσική είναι μία. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό? Όχι, δεν συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ. Δηλαδή τώρα μη λέμε τώρα που βγήκε το λαϊκό μετά, ειδικά το μετρονοσκυλάδικο, αυτό θεέ μου, αν μην βάζεις ένα κομμάτι, εγώ θα πρέπει δείξω στη τον μπαλκόνι. Συγγνώμη να πω, ναι. Στη μουσική το θέμα παίζει ένα μεγάλο ρόλο η ενορχίστρωση. Πώς ναι, θα το παίζεις? Φυσικά, φυσικά. Το μεγαλύτερο παίζει. Φυσικά, φυσικά. Το μεγαλύτερο. Δηλαδή, να έχεις την καλύτερη μελωδία, αλλά να χρησιμοποιήσεις λάθος όργανα και τέλειος, να σου βγει. Ένα πιανίστα, τον αδερφό του Γκότσι. Ναι. Ο οποίος ήταν στη Γερμανία, ζούσε αυτός εκεί πέρα. Είχε εστιατόριο και έπαιζε πιάνο. Και ας πούμε, έπαιρνε και έπαιζε ένα τραγούδι του Τσιτσάνη στο πιάνο, ας πούμε κανονικά. Τουμ, παμ, τουμ, παμ, σε τέτοιο. Και μετά την ίδια μελωδία την έπαιζε σε ύφος σαν να είναι κομμάτι του Σοπέν. Ναι, δηλαδή, κλασικό το, δηλαδή. Ναι. Και του δίνει χρώμα είναι Σοπέν. Χρώμα, ναι. Όπως ακούς όλη τη μουσική του Σοπέν, τα βάλσα του Σοπέν, τις μαζούρκες, όλες τις. Αυτά. Έτσι έκανε τα τραγούδια του Τσιτσάνη. Εγώ όταν τον άκουσα είχα μείνει. Άρα συμφωνείς με αυτό που είπα εγώ? Ναι, συμφωνώ, αλλά δεν είπες ότι παίζει ρόλο η ενορχίστρωση και πώς το παίζεις. Η ενορχίστρωση παίζει το μεγαλύτερο, αλλά η ενορχίστρωση. Όχι μόνο ο στίχος. Κοίταξε, η ενορχίστρωση είναι μία. Δηλαδή, ή θα την κάνεις καλή, ή μέτρια, ή πολύ καλή, ή πολύ κακιά. Υπάρχει και είναι και αλλιώτικο στυλ. Δεν είναι μόνο καλή ή κακή. Κοίταξε. Άλλο στυλ. Για μένα η μουσική είναι μία. Τώρα, ας πούμε, όπως λέμε η jazz, η jazz τι είναι? Ναι. Όλοι οι δρόμοι του Πυθαγόρα είναι. Και η κλασική μουσική είναι όλοι οι δρόμοι του Πυθαγόρα. Τώρα από εκεί και πέρα τι σχέση έχει? Δηλαδή μπορείς να κάνεις και ένα κομμάτι. Δεν έχει ακούσει. Μισό λεπτό λίγο. Η μουσική δεν έχει αφήγηση. Η μουσική. Δεν σου αφηγείται κάτι η μουσική. Η μουσική θα σου δώσει. Όταν γράφει χαρά, ο Χένρι Μαντσίνη. Θα σου δώσει χαρά, λύπη. Όταν έγραφε. Θα σου δώσει. Ναι. Θα σου δώσει. Ναι. Ή θα επικοινωνήσεις εσύ με αυτήν? Όχι, κοίταξε, είναι ανάλογα με τις χορδίες. Υπάρχουν υπέροχες χορδίες που σου δίνουν μια λύπη. Άλλες σου δίνουν ένα πόνο. Αυτά παίζουν ρόλο. Είναι άρα είναι χορδίες. Συναισθήματα κρυμμένα μέσα σε νότες, οι οποίες με το που τις ακούς, αυτά αυτομάτως εκφράζονται. Ναι, αυτό ναι, λέτε. Ναι, αυτό πιστεύω εγώ. Άρα λοιπόν, όταν αυτές τις νότες τις βάζεις σε μια σειρά, δεν δημιουργείς μια μελωδική γραμμή. Μια μελωδική αφήγηση. Σίγουρα. Σου μιλάει, σου λέει κάτι εκείνη την ώρα, χωρίς στίχο. Έτσι, ναι. Χωρίς στίχο. Εσείς όμως για το στίχο λέτε ότι εκείνος τα κάνει όλα. Ο στίχος καθορίζει την υπηκότητα. Δηλαδή είναι αγγλικό, είναι ιταλικό, είναι αυτό. Ναι, είναι η γλώσσα. Τι γλώσσα μιλάει ο καθένας. Δηλαδή αν έγραφα εγώ ένα κομμάτι τώρα και το έγραφα στα αγγλικά και ακουγόταν στα αγγλικά, θα λέγανε ένα αγγλικό κομμάτι. Εάν ο κόσμος εδώ δεν ήξερε και το έγραφα στα ελληνικά, θα έκανε ελληνικό κομμάτι. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν παίζει ρόλο. Ωραία. Οι στίχοι δίνουνε. Άρα λοιπόν εσείς σήμερα, εάν είχατε τη δυνατότητα να ξαναφτιάξετε μία ορχήστρα. Ναι. Την όρεξη, το κουράγιο, την ενέργεια, τις γνώσεις, τις εμπειρίες. Θα αναπαράγατε την ίδια μουσική ή διαφορετική? Διαφορετική, αν είναι δυνατόν. Εγώ θα. Έχουμε αλλάξει σαν άνθρωποι και σαν μουσική. Εξελιχθήκαμε. Εγώ έμεινα πίσω. Ναι, εντάξει. Δηλαδή έμεινα. Καθένας μας έμεινε κάπου. Ναι, έμεινα στις ορχιστρώσεις του 60. Γιατί? Γιατί ήταν η μουσική. Ενώ σήμερα τι είναι? Τώρα είναι. Έχουν τύμπανα, μπάσο και μια φωνή και σου λέει ένα κομμάτι. Δεν υπάρχουν ορχήστρες, δεν υπάρχουν τα βιολιά. Δηλαδή πολλοί βάζουν. Και όλοι οι νέοι που βγαίνουν τώρα, στην Αμερική, στην Αγγλία, στην Ιταλία, βλέπεις ότι η ενορχιστρώση είναι της δεκαετίας του 60, του 70. Με τα βιολιά τους, με όλα αυτά. Και όλοι, επειδή δεν υπάρχουν
δεν μπορείς να βγάλεις, γιατί οι μελωδίες έχουν στερέψει κάπως. Mm-hmm. Είναι τόσες πάρα πολλές. Πες ότι οι περισσότεροι νέοι που γίνονται φίρμες λένε παλιά κομμάτια. Ποιο να σου πω, λίγο... το Μπουμπλέ. Ποιο και πόσοι άλλοι που βγαίνουν τώρα. Ναι. Εσείς πάντως θα γράφατε άλλη μουσική σήμερα. Μα ήδη εντελώς γράφω. Άλλη. Αυτό το ξέρω πολύ καλά και τις ακούσαμε και προηγουμένως. Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να έχω να μην εξελίσσεται. Ναι, ναι, δηλαδή, mm-hmm. Γιατί μπήκανε όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή μου πολλά ακούσματα. Έχουν, ναι. Μπει ύστερα, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη μουσική. Έχει δημιουργηθεί σήμερα η σύγχρονη μουσική τεχνολογία. Μας δίνει στα χέρια εργαλεία να βγάλουμε ό,τι έχουμε μέσα μας, ό,τι υπάρχει. Μας βοηθάει να το βγάλουμε έξω. Δεν είχαμε τέτοιες ευκολίες εκείνα τα χρόνια. Πάντως, σε εκείνη τη χρονική περίοδο συμπέσατε, σε κάθε περίπτωση, οι φαντασίες σας επικοινώνησαν και γεννήθηκαν αυτά τα τραγούδια. Άμπραβο. Καθένας μας είχε τις επιρροές του και συναντηθήκαν όλα αυτά. Πολύ καλά το είπες, Μαρία. Ναι. Πολύ καλά. Γιατί χωρίσατε? Εδώ είναι... Γιατί όλοι ήμασταν σε ηλικία στράτευσης. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό ήταν το κυριότερο από όλα. Πήγε ο Πασχάης Φαντάρος, πήραμε τον Παπάζογλου. Τον Νίκο Παπάζογλου. Τον Νίκο τον Παπάζογλου. Μετά πήγε ο... Ο Τζακ έφυγε. Ο Τζακ, πήραμε τον Ρούλι. Μετά έφυγε ο Κούλης. Όχι, με τον Κούλη ήμασταν μαζί. Μετά το διαλύσαμε γιατί έφυγα εγώ μετά. Άρα δεν μαλώσατε ποτέ? Όχι, είμαστε φίλοι. Έτσι απλά συνέβη. Ναι, συνέβη. Θέλω να πω, δεν διαφωνήσατε για κάτι μια μέρα και είπατε... Μα στον κολοφόνα της δόξας, ας το πω έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, και της δημιουργικότητας, ναι. Ήρθε το στρατιωτικό και άσαμε άλλοι. Φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος, έρχονται νέα άτομα. Χάσαμε τον μπούσουλά μας, ας ναι, το πω έτσι. Ναι. Μοιάζει να ήταν γραφτό, γιατί και ο Elvis Presley, ας πούμε, για παράδειγμα, πήγε στρατό, αλλά δεν σταμάτησε κάτι με το που επέστρεψε, επειδή ήταν, ναι, ένας. Ναι, ήταν ένας. Θα μπορούσε όμως ο Πασχάλης, επιστρέφοντας, να σας απευθυνθεί εκ νέου και να σας πει, παιδιά, από εκεί που βάλαμε την Άνω τελεία, συνεχίσουμε τώρα. Δεν έγινε όμως έτσι. Ο Πασχάλης. Ή όχι, ο Πασχάλης, εντάξει, μείναμε στο τέλος, αν επιτρέψει, στο τέλος, μείναμε μόνο ο Πασχάλης και εγώ. Ναι. Μείναμε ο Πασχάλης. Και κάναμε εμφανίσεις, κάναμε και ηχογραφήσεις, πολλά κομμάτια και συμμετείχανε καλή μουσική της Θεσσαλονίκης. Ναι, 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 ναι. Μας πλαισιώνανε, περάσαν από το... Ναι, αλλά δεν ήταν οι Olympians πια. Ναι, δεν ήταν, ήμασταν μόνο Πασχάλης και εγώ, ήμασταν τα τέτοια. Εσείς πού πήγατε, εγώ άκουγα, κύριε Κουτσοτόπουλος? Εγώ άρχισα να ακούω άλλο είδος μουσικής. Τι είδος? Τότε βγήκε η Soul. Α, Soul. Δεν τον άρεσε πολύ το γενικό. Ναι. Πες το. Ήσασταν Γιαννόκια Καρολίνα. Δεν είναι, κοίταξε, αν ακούσω ένα ελληνικό καλό, αλλά είναι δύσκολο αυτό που είπες. Ενορχιστρωτής δεν υπάρχει. Ναι, καλά. Εμείς κάναμε τότε τους Group Blow είμασταν, Up. Δεν ήμασταν ορχήστρα. Ναι. Blow Up που παίζαμε Show. Είχαμε τον Παπάζο που τραγουδούσε, Otis Redding και Wilson Pickett και λοιπά. Ναι. Μετά νομίζω πήγε Φαντάρος Μοσχάς, βρήκαμε έναν... στην Αμερικάνικη βάση ένα νέγρο, ο οποίος ήταν φανταστική φωνή. Ναι. Ο Soul. Μας παράτησε για να πάει να παίξουμε όλους αυτούς. Μας παράτησε για να πάει να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε αυτά. Γιατί... Και το αστείο ποιο είναι. Ποιο? Ότι αφού είχαν διαλύσει οι Ολυμπιακοί, πήγαμε και παίξαμε στη Χαβάη. Με τόσο 9... Ωραίοι τρόποι. Με 9 άτομα. Εγώ ήμουν φαντάρος. Ναι. 9 άτομα συγκρότημα. Με τους Ολύμπιας είχαμε 2.000 άτομα κάθε βράδυ και η Blow Up, τόσο ωραίο συγκρότημα που ερχόταν Αθηναίοι και λέγανε από πού ήρθαν αυτοί, από Ευρώπη δηλαδή, όχι από τη Θεσσαλονίκη είναι, είχε 10 άτομα. Κύριε Κουτσοτόλη, νομίζω ότι αυτό το οποίο δεν διαγνώσατε εσείς είναι το εξής, ότι ήταν μία εποχή η οποία έπασχε από φοβερή ξενομανία και αν είχατε εσείς επιτυχία σαν συγκρότημα με τους Ολύμπιαρ, με τους Ολυμπιανς, φρονώ ότι οφείλω το στο ότι γράφατε ελληνικούς στίχους με τέτοια μουσική. Σίγουρα. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν το χόρτασε ο κόσμος, δεν πρόλαβε να το μέχρι χορτάσει. Μέχρι σήμερα τα γράφω. Γράψατε, βέβαια. Γράψατε πόσα κομμάτια συνολικά σαν Ολυμπιανς. Άμα δεν τιμήσει το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Βέβαια. Ναι. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε, αν κάνουμε έτσι μια αποτίμηση τώρα. Ύστερα υπάρχει εξής διαφορά. Ας πούμε τώρα με αυτά που είπε ο Βαγγέλης προηγουμένως με αυτά. Άλλο είναι να αντιγράφεις κάποιους
τον Otis Redding και τη soul τη μουσική. Mm-hmm. Και άλλο είναι να δημιουργήσει κάτι δικό σου με όποιες επιρροές ενδεχομένως. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο αντιγραφέας είναι πάντα αντιγραφέας. Ναι. Ο δημιουργός είναι πάντα. Πέρ την τούρτα, πόσο καθ' όλη την διάρκεια της ζωής σας μετανιώσατε για τις επιλογές που κάνατε από εκείνη τη στιγμή και μετά όταν ανακαλύψατε ότι ποτέ ξανά δεν θα είστε οι Olympians. Σε ποια ηλικία το συνειδητοποιήσατε? Ότι τι δεν κατάλαβα, ποιες επιλογές? Τις επιλογές της ζωής σας μετά τους Olympians. Α. Αποφασίσατε, σκεφτήκατε ποτέ ότι κάνατε λάθος επιλογή και ότι αυτό σας κόστισε για πάντα? Όχι. Ή σκεφτήκατε ότι είμαστε οι επιλογές μας και καλά κάναμε και πήγαμε? Επικράτησε αδιαφορία. Ήμασταν παιδιά και δεν καταλάβαινε. Ναι, δεν καταλαβαίναμε. Σε ποια ηλικία το καταλάβατε? Τώρα περίπου. Έχει 5 χρόνια. Ούτε και τώρα. Ούτε και τώρα. Αλλά απλώς λέω ότι όντως ήμασταν μεγάλο όνομα. Ναι. Αλλά εγώ πέρασα ούτως ή άλλως ωραία, γιατί μετά τους blow up που πήγαν όλοι φαντάροι πάλι διαλύσαμε. Ναι. Μπήκα σε ένα αθηναϊκό γκρουπ του στυλίστες και από εκεί κάναμε τους mad. Οι mad ποιοι ήτανε? Οι strangers. Ναι. Κάναμε mad και παίζαμε βέβαια αγγλικά κομμάτια, αλλά τα παίζαμε τόσο όμορφα, mm-hmm, που έτυχε να πάμε Αμερική στη Νέα Υόρκη και δίναμε συναυλίες. Ναι. Και οι Αμερικανοί ανεβαίνουν να πάνε στο πάκο μας, δεν μας αφήνουν να παίζουμε. Λέει, είστε καλύτεροι από τους Crosby, Stills, Nash & Young και από τους άλλους κλπ. Και, και πήγαμε και παίξαμε, ας πούμε, με αυτούς και στο Λευκό Οίκο. Α, δηλαδή, ήμουν τυχερός εγώ. Mm. Πήγαμε Νέα Υόρκη και καθίσαμε 3 μήνες, καστή. Θα πηγαίνουν 2 εβδομάδες, μας φωνάξαν στο προξενείο. Ναι. Και μας λένε, άντε παιδιά, πέρασε η ώρα να φύγετε. Όχι, θα μείνουμε εδώ. Και μείναμε. Δεν μας έκανε τίποτα όμως. Και μείναμε εκεί. Ευτυχώς που γύρισα εγώ. Ελεύθερο πνεύμα. Ναι, ναι, ναι. Free spirit. Ευτυχώς που γύρισα. Ναι. Γιατί πέρασα ωραία εδώ. Γιατί εκεί πέρα. Πώς είναι τώρα η Ελλάδα? Ήταν η Αμερική τότε. Δηλαδή ζητιανιά πολύ, σκουπίδια. Έβγαινες έξω και όλα τα λεφτά που πέραμε τα δίναμε στους Ζητιάνους. Κάποτε σταματήσαμε. Τι θα κάνουμε, τα δίνουμε τα λεφτά μας εκεί? Και σταματήσαμε να τους δίνουμε. Τώρα, εγώ που πρέπει να σταματήσω αυτή τη συζήτηση, γιατί έχει περάσει ο χρόνος προπολού και μου φωνάζουν στο αυτή πόση ώρα. Break, break, break. Α, για break. Για break, ναι. Και πρέπει να ολοκληρωθεί η συζήτησή μας, γιατί έχουμε καλεσμένους οι οποίοι περιμένουν και δεν είναι ευγενικό να συμβαίνει αυτό όταν καλεί κανείς στο σπίτι, ναι, του κόσμο, όπως, ναι, έκανα εγώ μαζί σας σήμερα. Ναι, αλλά ούτε καφέ μας προσέφερε, ούτε γλυκό, τίποτα. Ντροπή, ντροπή. Λοιπόν, σας έχω έκπληξη φεύγοντας όμως. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας και που φυσικά δεν χωράει μέσα σε μία ώρα μια ολόκληρη ιστορία σαν κι αυτή. Ναι. Και βεβαίως εγώ θα επιδιώξω να κάνω και μέρος δεύτερο για να πιάσουμε από εκεί και πέρα τα πράγματα, πώς ακριβώς συνέβησαν, γιατί πολλές ιστορίες δεν ακούστηκαν σήμερα και θα ήθελα να ακουστούν. Αν θελήσετε να ανταποκριθείτε σε αυτή την τηλεοπτική πρόσκληση, με χαρά θα το ξανακάνουμε. Είναι ωραία, γιατί εδώ πέρα, θα πιούμε όχι καφεδάκι, θα καλά, τα λέμε. Είναι, έτσι δεν είναι? Ναι, άμα έχετε καφέ εδώ θα είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα και χάρηκα πολύ που συζητήσαμε. Να είστε καλά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη ζωή στο Σαββατοκύριακο, ζωντανά εδώ από τη Δημοτική Τηλεόραση της Θεσσαλονίκης. Βάσο Τσάνα είναι κοντά μας για την αθλητική μας ενημέρωση. Βασούλα μου, καλησπέρα, καλώς όρισες. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, είναι να εξελίξει κάποιοι αγώνες τώρα, πρόκειται να γίνουν κάποιοι άλλοι? Όχι, τι περιμένουμε ακριβώς? Αύριο είναι το κυρίως μενού της Super League. Ουσιαστικά έχουμε αφήσει πίσω μας την Ευρώπη, γνωρίζοντας πλέον οι ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στο Champions League και στο Europa League τους αντιπάλους τους. Ωστόσο, αύριο έχουμε 5 αγώνες για το ελληνικό πρωτάθλημα.
παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, να δούμε ποιοι είναι οι αντίπαλοι στα ευρωπαϊκά κύπελα για τους εκπροσώπους μας από το ελληνικό ποδόσφαιρο, αρχίζοντας από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Εκεί θα έχουμε την παρουσία του Ολυμπιακού, ο οποίος κληρώθηκε στον τρίτο όμιλο και θα κοντραριστεί με την Πόρτο, τη Manchester City και τη Marseille. Χθες έγινε και η κλήρωση για τους ομίλους του Europa League. Δύο ομάδες μας εκπροσωπούν εκεί, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι βατή η κλήρωση για τις ελληνικές ομάδες. Σαφώς και σε τέτοιο επίπεδο τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά ουσιαστικά απέφυγαν τα μεγαθύρια. Στον πέμπτο όμιλο θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ με την Αϊτχόφεν, τη Γρανάδα και την Ομόνια. Και στον έβδομο όμιλο η ΑΕΚ με την Μπράγκα, την Λέστερ και την Ζόρια. Πρώτο μάτς να πούμε για τον ΠΑΟΚ, πρεμιέρα στη φάση των ομίλων, θα είναι ΠΑΟΚ Ομόνια στις 22 Οκτωβρίου στο γήπεδο της Τούμπας στις 8 παρα 5 το βράδυ. Έχουμε λοιπόν τώρα να δούμε και ποια είναι η αντίδραση του προπονητή του ΠΑΟΚ στο άκουσμα των αντιπάλων του. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ που έχει έναν δύσκολο στόχο ουσιαστικά να ανατάξει την ψυχολογία των παικτών του μετά τον τρόπο που αποκλείστηκαν στην προσπάθειά τους για να περάσουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στο Champions League. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στο Europa League. Ισορροπημένος ο όμιλός μας, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμπέλ Φερέιρα. Θεωρώ πως είναι ένας ισορροπημένος όμιλος. Από τη μία έχουμε την Eindhoven, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Ολλανδικό τρόπο παιχνιδιού, θετική προσέγγιση, αρκετά επιθετικογενείς οι ομάδες, με πρώτο στόχο να μπορέσουν να παράξουν όσο περισσότερο μπορούν. Από την άλλη έχουμε την Γρανάδα, μια ομάδα από την Ισπανία που βασίζεται πάρα πολύ, επειδή τη γνωρίζω αρκετά καλά, έχω παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια της, βασίζεται πάρα πολύ στην ατομική ποιότητα των ποδοσφαιριστών και στην ένταση που βγάζει μέσα στους αγώνες της. Και από την άλλη τέλος την Ομόνια, πρωταθλήτρια Κύπρου, σίγουρα και αυτή είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, οπότε μιλάμε για ένα αρκετά ισορροπημένο όμιλο που τα πάντα είναι ανοιχτά. Από τη στιγμή που έχουμε εμείς φιλοδοξία να περάσουμε στην επόμενη φάση, να είμαστε η μία από τις δύο ομάδες που στο τέλος θα πανηγυρίσουν την πρόκληση στην επόμενη φάση. Για μας είναι θετικό ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Στροφή λοιπόν για τις ομάδες στο πρωτάθλημα της Super League. Να δούμε το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής μέρας. Μόλις ένα παιχνίδι έχουμε σήμερα στις 7.30 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Αύριο στο ΆΚΑ στις 4 θα γίνει το Παναθηναϊκός Άρης. Στις 6 και 4 στο γήπεδο της Τούμπας ΠΑΟ Κόφη την ίδια ώρα Απόλλωνας Σμύρνης Λάρισα. Στις 8.30 Γιάννηνα Ολυμπιακός. Στις 10 παρατέταρτο Ατρόμητος ΑΕΚ, ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της αγωνιστικής. Και η Αυλαία πέφτει με το Λαμία Βόλο την Δευτέρα στις 7.30. Στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ένα σημείο στο οποίο αξίζει να σταθούμε, είναι η απόφαση της διοίκησης του ΠΑΟΚ και της τεχνικής ηγεσίας να ενεργοποιήσει εκ νέου τον Λέο Μάτος, ο οποίος ουσιαστικά φάνηκε ότι ήταν απαραίτητος στα ευρωπαϊκά μάτς που προηγήθηκαν για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η απόφαση ελήφθη, ο Λέο Μάτος ενημερώθηκε, ο ίδιος δείχνει ενθουσιασμένος για το γεγονός ότι θα μπορέσει να παραμείνει στον ΠΑΟΚ, παρότι η αρχική απόφαση ήταν να προκύψει διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και μάλιστα ο Λέο Μάτος έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή του ΠΑΟΚ και πρόκειται να αγωνιστεί στο δεξί άκρο της άμυνας, στο αυριανό πολύ σημαντικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Θυμίζουμε ότι ο δικέφαλος απέχει 4 βαθμούς από την κορυφή και δεν έχει απολύτως κανένα περιθώριο νέας βαθμολογικής απώλειας. Περνώντας τον Άρη, θα περάσουμε στο αγωνιστικό, αλλά προηγουμένως θα σταθούμε στα μεταγραφικά. Καθώς τα τελευταία 24 ώρα εκεί παρατηρείται ιδιαίτερη κινητικότητα, είχαμε την άφιξη του Ματέο Γκαρσία, την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Ο Άκης Μάντζιος τον συμπεριέλαβε στην αποστολή και ταξιδεύει μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες στην Αθήνα για το αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Σήμερα το μεσημέρι η Κιτρινόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την συμφωνία του Άρη με τον Έργους Κάτσε. Ο Αλβανός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας, ενώ οι Κιτρινόμαυροι φορτσάρουν και θέλουν να κάνουν δικό τους τον Γιώχαν Μπεναλουάν. Πρόκειται για τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό που αγωνιζόταν στην Nottingham Forest. Υπάρχει προφορική συμφωνία, ίσως και μέχρι αργά το βράδυ, ο Γαλοτινήσιος να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Άρη. Αξίζει να αναφερθούμε στην προϋπηρεσία του. Έχει αγωνιστεί στην Τζεζένα, την Πάρμα, την Αταλάντα, αλλά και την Λέστερ. Πάντα στα υπόψη της διοίκησης του Άρη είναι και η περίπτωση του Μούσα Αλταμάρη. Και όπως είπαμε, αγωνιστικά ο Άρης θέλει να διατηρήσει αυτό το πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με τους 7 βαθμούς
που έχει συγκεντρώσει στις πρώτες τρεις αγωνιστικές κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος με τη σειρά του έχει αρκετά εσωτερικά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Εντάχει απλώς να πούμε στο μπάσκετ ότι η ΑΕΚ εξασφάλισε χθες με μια εντυπωσιακή παρουσία της το ένα εισιτήριο για τον τελικό του Basketball Champions League Final 8 που θα γίνει αύριο στις 8 με αντίπαλο την Μπούργκος. Θέλει να επαναλάβει η ελληνική ομάδα ό,τι πέτυχε το 2018. Λοιπόν, Βάσο Τσάνα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να αποχαιρετήσουμε με ένα βίντεο που αφορά σε μία είδηση για τη γυμναστική. Ναι, δεν είναι ακριβώς είδηση. Είναι η γοητεία της γυμναστικής από ανθρώπους που έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο, εκμεταλλευόμενοι και το ταλέντο τους, αλλά και την πολλή δουλειά. Είναι όντως πολύ όμορφες εικόνες από επαγγελματίες του είδους, αλλά και ερασιτέχνες. Δεν πάβει ποτέ να αποτελεί είδηση το ταλέντο. Για να το απολαύσουμε. But somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no, no, no heaven or gold, 'cause I got you. I got you. Don't wanna show. Oh, oh. Show us off, but you're my all. All that I need. I promise you got cold, but I'm flying so high. I don't even know if I'm coming down. Wrap my boat when you hold me so tight. The world just disappears in front of my eyes. I'm telling you why this ain't no madness. The smoke and the mirrors are memories. Now the sun's gone down like a river rushing way up above. This ain't, yeah, this ain't no sugar coated. Λοιπόν, αν έχω ζηλέψει κάτι στη ζωή μου πραγματικά, κυρίες και κύριοι, είναι το ταλέντο αυτό που μόλις παρακολουθήσατε στις οθόνες σας. Όμως, ας μην είμαστε αχάριστοι, ο καθένας έχει αυτά που του δόθηκαν. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που μας παρακολουθήσατε σήμερα για αυτό το δίωρο. Από τις 4 έως και τις 6, εμείς θα είμαστε κοντά σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, την ίδια πάντα ώρα. Του τέστην, όπως ακούγεται και σε μια ελληνική ταινία πολύ πετυχημένα, αύριο στις 4 η ώρα θα είμαστε μαζί. Μέχρι τότε να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.